Σε άφησα. Σε άφησα ξεκάθαρα. Εντάξει. Αφήσω εγώ κάνα δύο εβδομάδες να κάνεις μόνο στους επόμενους. Όχι, φτάνει πολύ μας άφησες. Λοιπόν, Λίμπρο 107,4 ακούτε All About Aris On Air. Μαζί είμαστε και σήμερα. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7, Τετάρτη 19 του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, σε μια ευρωπαϊκή επέτειο για τον ποδοσφαιρικό Άρη, για τον οποίο θα μιλήσουμε συνέχεια, καθώς αν σήμερα έγινε το 1979. Μας με την Μπενφίκα και πάει Άρης μας το θύμισε. Το γράψαμε. Το βάλαμε, ναι. Θυμηθήκαμε. Πάει Άρης μας προλάβει. Πάει Άρης μας το θύμισε. Χρήσανθος Τζαλτίδης, ο πάντα απαιτητικός. Νίκος Παπαδόπουλος, ο πάντα εργάτης. Μέσα στα μικρόφωνα. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Μια κουμπί του πάμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, πάμε. Λοιπόν. Σαν τους άλλους. Ποιο. Σήμερα θυμηθήκαν τους εργαζόμενους. Καταδικάστηκε, λέει ο Καρυπίδης. Μια εβδομάδα πριν το μάτι. Πέντε, λέει, εργαζόμενοι, 18 χιλιάρικα. Τυχαία. Τυχαία, μια εβδομάδα πριν το παιχνίδι κυβέρνηση. Λοιπόν. Το ότι έχει κερδίσει ο Καρυπίδης 6 εκατομμύρια από τον Μαρινόπουλο και τα εκχώρησε όλους τους εργαζόμενους, αλλά το Υπουργείο Εργασίας δεν το δέχεται εδώ. Τα 18 χιλιάρικα κοστάει. Λοιπόν, θα μιλήσουμε μέχρι τις 7 για όλα τα νεότερα από πλευρά Άρης, ποδόσφαιρο και μπάσκετ κατά κύριο λόγο. Το μπάσκετ το οποίο αύριο έχει παιχνίδι μάλιστα στην Γεωργία με την Δυναμό Τυφλίδας. Τι πέντε. Πέντε εισιτηριάκια. Για τι πράγμα. Για το μάτς του Σαββάτου. Βεβαίως. Γράφετε FM, αφήνετε ένα κενό. Αφήστε και δεύτερο αν θέλετε. Ναι. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54526 για να κερδίσετε ένα από τα πέντε εισιτήρια που θα κληρώσουμε λίγο πριν το τέλος της εκπομπής για τον επαναληπτικό του Άρη με την Δυναμό Τυφλίδας το Σάββατο στο Nick Gallis Hall. Θα πάτε να δείτε το μάτσα και μετά θα πάτε Νόβα και πας Γιάννενα Άρης στις 8.30. Νόβα τον έχει τον πας. Νόβα 2. Μάλιστα. Το συγκεκριμένο παιχνίδι. Λοιπόν. Τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μέσω μηνυμάτων. FM γεννό, το μήνυμά στο 54526. Θα μιλήσουμε για τον ποδοσφαιρικό Άρη που ξεκινάει από σήμερα, ξεκίνησε την προετοιμασία του για το παιχνίδι του Σαββάτου. Θα μιλήσουμε για τον μπασκετικό Άρη, θα πάρουμε λίγο κλίμα πριν το αυριανό παιχνίδι. Τον. Και την ώρα. Το δικό. Όχι. Όχι. Το δικό μου είναι. 100% γιατί εγώ ποτέ δεν το ξεχνάω. Σωστό, σωστό Χρήσανθε. Ναι. Σωστό. Σωστό. Και. Λοιπόν, θα έχουμε και ένα τηλεφωνικό ραντεβού. Μετά τις 5.30 για να μιλήσουμε λίγο για κύπελο και για τον φετινό Άρη. Λοιπόν. Τροπέουχο δηλαδή. Πιθανό. Ναι, πιθανό. Εντάξει. Θα περάσει ως πρώτος από τον γκρουπ και μετά έχει μια καλή κλήρωση. Και δεύτερος, δεν καλά, και δεύτερος δεν είναι τώρα. Εντάξει, άμα κερδίσω τώρα στην Τούμπα και φέρνει μια Σομαλία στον Εργοτέλ, τι να κάνουμε, ρε φίλε. Θα φανεί. Ναι. Θα φανεί τι θα γίνει. Εντάξει, το κύπελο αργεί ακόμα. Το είπε και ο Ερέρα σήμερα στου ποδοσφαιριστές. Θα μιλήσουμε και πιο μετά. Ναι. Προέχει το παιχνίδι με τον Μπας Γιάννα για την ομάδα. Δύσκολο παιχνίδι. Θα λέγαμε ότι είναι οι πρώτες έτσι καλές εξετάσεις που δίνει ο Άρης φέτος. Μετά τα τρία πρώτα παιχνίδια που έδωσε κόντρα σε θεωρητικά έτσι σε αντιπάλους χαμηλής δυναμικότητας. Δεν νομίζω. Δεν σου λέω ότι. Κοίτα, η Λαμία. 1-0 έχασε ο Λεβαδιακός από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει 23 τελικές όμως, εντάξει. 1-0. Εντάξει, τέλος πάντων. Anyway. Δεν θέλω να μειώσω το τι έχει καταφέρει ο Άρης μέχρι στιγμής με αυτές τις τρεις νίκες προς Θεού. Εντάξει. Αλλά όσο σημαντικό και είναι το ξεκίνημα της ομάδας, τώρα κόντρα στον Μπας. Η ΕΦΑ Μπας είναι. Λοιπόν. Ναι, τώρα κόντρα. Πρώτα αλλάξαμε αυτό γιατί με αποσυντονίζει όμως. Όχι, όχι. Λοιπόν. Ναι, το έχω καταλάβει. Όλοι το έχουν καταλάβει. Κόντρα στον Μπας όμως νομίζω ότι είναι οι πρώτες έτσι καλές εξετάσεις ομάδας γιατί είναι και εκτός έδρας παιχνίδι και είναι απέναντι και σε μια. Καλή ομάδα και αξιοπρεπή ομάδα όπως είναι ο Πας Γιάννενα που έχει πλεονεκτήματα έναντι του Άρη αυτή τη στιγμή και θα τα πούμε έτσι, θα μιλήσουμε, αρχίζουμε να μιλάμε από σήμερα λίγο για αυτό το παιχνίδι. Είπαμε έχουμε και ένα τηλεφωνικό ραντεβού μετά τις 5.30. Θα ακούσουμε και Χουλιάν Κουέστα, τώρα θες? Ναι, πρώτα να ακούσουμε Χρήστο τον Κουέστα, δεν είναι μεγάλο. Ναι. Είναι το πρώτο θεματάκι. 8 λεπτά. Το πρώτο θεματάκι μας είναι στο Λαμπαουτάρης, έχει το βιντεάκι. Ναι. Νομίζω ότι είναι ιδανικός να τον ακούσουμε, να ακούσουμε δηλαδή τι έχει να πει ο ποδοσφαιριστής για το παιχνίδι και για την παρουσία της ομάδας μέχρι τώρα και να σχολιάσουμε και τον Κουέστα και όλα τα υπόλοιπα στο καπάκι. Τρία λεπτάκια έχει πάει, ώρα πιο καλό είναι πάει, γιατί είναι πιο μικρό, τρία λεπτάκια. Για δώσε να δούμε. Me siento muy bien, me siento muy bien, estoy trabajando bien y... Νιώθω πάρα πολύ καλά, δουλεύω πολύ καλά και η δουλειά μου αναγνωρίζεται. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι ήρωας, είμαι απλά ένας ακόμα όπως κάθε παίκτης. Είμαι ένα κομμάτι της ομάδας. Η ομάδα είναι αυτή που παίρνει τις νίκες και εγώ είμαι απλά ένας ακόμα παίκτης της.
Είναι ένα σύνολο πολλών καταστάσεων. Είναι λίγο το ταλέντο, είναι η δουλειά. Δουλεύουμε σκληρά κάθε εβδομάδα. Εγώ είδα τι θέση είχε πάρει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής που κοιτούσε για να στείλει το πέναλτι. Αλλά στο τέλος είναι ένα αποτέλεσμα, ένα σύνολο όλων αυτών των προσπαθειών και της καθημερινής δουλειάς η οποία θα είναι και εκείνη. Και πάρε τα μη. Bueno, la verdad que desde que llegué estoy muy contento con Αντώνη. Δουλεύουμε πάρα πολύ καλά και με τον Αντώνη και με τους υπόλοιπους θεματοφυλάκες. Έχουμε κάνει ένα πολύ καλό σύνολο. Με βοηθάει ο Καντιμήρης τόσο με την εμπειρία του όσο και ο Άλεξ, επειδή έχει πολύ μεγάλη όρεξη για να δουλέψει. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά είναι ανταγωνισμός ο οποίος αποσκοπά μόνο στο καλό της ομάδας. Και αυτό φαίνεται. Όλοι μαζί δουλεύουμε για να πηγαίνει καλύτερα η ομάδα και αυτό με βοηθάει και εμένα. Υπήρχε πρόταση από τη Βίσλα. Η αρχική μου σκέψη ήταν να μείνω, αλλά εν τέλει δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία. Υπήρχαν και άλλες προτάσεις από ομάδες στην Πολωνία. Αλλά εν τέλει ήρθα εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα εδώ. Νιώθω πολύ τυχερός που ήρθα εδώ. Από την πρώτη στιγμή που ήρθα, νιώθω ευτυχισμένος. Έχουμε ένα μεγάλο ρόστερ. Χθες είχαμε ένα φιλικό στο οποίο δεν έπαιξαν όσοι αγωνίστηκαν στον αγώνα με τον Λεβαδιακό. Κερδίσαμε 6-1. Δείχνουμε ότι έχουμε ποιότητα. Μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτά τα τρία παιχνίδια. Το σημαντικότερο είναι να ξεκινήσουμε από το Σάββατο. Βλέπουμε παιχνίδι-παιχνίδι. Πρέπει να ξεκινήσουμε δυνατά το Σάββατο και μετά μπορούμε να σκεφτούμε και τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Bueno, eso quiere decir que el equipo está trabajando muy bien. Tenemos mucho tiempo por delante para trabajar todavía. No estamos... Είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς το ότι δεν έχουμε δεχτεί γκολ. Ακόμα και οι επιθετικοί μας πιέζουν καλά. Όλη η ομάδα λειτουργεί καλά αμυντικά. Δείχνουμε ότι έχουμε δουλέψει σε αυτό το κομμάτι και άμα συνεχίσουμε έτσι θα είναι μια πολύ καλή σεζόν για μας γιατί δεν δεχόμαστε εύκολα γκολ. Sí, es cierto que llevo mucho tiempo con Fran y bueno, la verdad que ya no solamente no tenemos ni que hablar, muchas veces no hace falta la comunicación entre las miradas, no entendemos y eso es muy bueno. Είναι πολύ σημαντικό για μένα γιατί πολλές φορές μπορούμε να επικοινωνήσουμε μόνο με ένα βλέμμα, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε. Παίζουμε πολλά χρόνια μαζί. Νιώθω περισσότερη εμπιστοσύνη όταν παίζω μαζί του και αυτό το ίδιο. Νομίζω ότι το μεταδίδουμε αυτό και στην υπόλοιπη ομάδα, ότι νιώθει μια ασφάλεια όταν είμαστε εμείς πίσω. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Το βασικό είναι να μην έχουμε τραυματισμούς, να μην έχει τραυματισμούς κανένα παιδί στην ομάδα, για να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά και να έχουμε μια καλή σεζόν. Καλά τα είπε ο Χούλιαν. Καλά τα είπε. Καλά τα είπε, ωραία. Ήρεμη δύναμη. Δεν μου λες. Κάτω από την αιστεία. Φωτογραφία και δεν φύγες μαζί του. Δεν ξέρεις, θα media day ήταν. Όχι. Τι? Με άλλους γέννης. Με ποιος? Με άλλους παίκτες. Με τον Ματέο Γκαρσία, με βγήκες. Δεν έχω βγει ποτέ. Ποτέ δεν έχω βγει. Όχι, ποτέ δεν έχω βγει. Επειδή καταλαβαίνω που το πας. Επειδή καταλαβαίνω που το πας. Είναι 1.95. Μην πει σκοτώ, ρε! Μην πει σκοτώ! Λοιπόν, επειδή καταλαβαίνω που το πας. Ναι. Βγήκαμε το Μαύρη. Δυνάμωσε τον λίγο. Βγήκαμε το Μαύρη στην έκθεση. Πώς φάνηκε. Βγήκαμε το Μαύρη. Και φέρε το Μαύρη, φίλε, ότι είναι 2-5. Ότι είναι για να παίξει μπάσκετ. Καλά, είναι ψηλός. Είναι εντακάτι το παιδί. Ναι. Σαν τα ψηλά βουνά. Τι να κάνουμε. Ναι. Εντάξει, ρε φίλε, εμείς είμαστε 72, τι να κάνουμε. Εμάς ο Θεός Χριστοκιός μας το έδωσε αλλού. Ναι. Ρε καλός τον κολοσσό της Ρόδου. Άρα, γεια σας. Κατάλαβες. Εδώ πάνω. Ναι, εδώ, ναι, ναι, λοιπόν. Ωραία. Ωραία τα είπε ο Κουέστα. Ωραία τα κάνει. Ορφάντρα μου, δεν πειράζει. Λοιπόν, βρήκα τώρα τον Παπαδό που λέει και τον Κουλαντήλη. Καλά κάνετε, δεν πειράζει. Καλά κάνετε, αυτή είστε. Λοιπόν. Καλά τα λέει, καλά τα κάνει. Μακάρι τα κάνει καλά και στο μάτι του Σαββάτου με τον Πας Γιάννενα. Ένα ενδιαφέρον θα έχει να δούμε στο κύπελλο. Αν ο Ερέρα θα αλλάξει τερματοφύλακα. Δεν νομίζω να αλλάξει, βέβαια, να σου πω την αλήθεια. Επειδή είναι το ΠΑΟ, ο ΠΑΟΚ. Επειδή είναι ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι δεν θα αλλάξει. Κρατήσει. Θα τον κρατήσει, πιστεύω. Αλλά είναι νωρίς ακόμα να μιλάμε για αυτό το παιχνίδι. Αυτό, φίλε, μπορεί να δούμε σε εκείνο το μάτς. Ναι. Μιας που πήγαμε εκεί και να κάνουμε μια μικρή αναφορά. Ναι. Γιατί εντάξει, έχουμε ακόμα μια εβδομάδα μέχρι τότε. Είναι ο Μαύρη. Γιατί? Που δεν είναι έτοιμο, ποτέ. Με το Μαύρη τώρα κοίτα τι γίνεται. Έπαιξε και στο φιλικό χθες με τον Πάο Κουφαλίων. Πω, την ομάδα του Πισανίδη τη διαλύσατε. 6-1. Ναι. Λοιπόν, ναι, και ο Σόουζα έβαλε γκολ. Ναι. Όλοι βάλανε γκολ. Ναι. Και ο Μαύρη έβαλε γκολ. Είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που περίμεναν οι άνθρωποι της ομάδας. Είναι, τον συγκρίνουν με τον Σιώπη. Ότι λέει ήρθε καλύτερα από ό,τι τον περιμέναμε. Φίλε, είναι επαγγελματίας. Και θα χρειαστεί. Συγγνώμη, μιλάμε τώρα για ένα άθλητη, μισό λεπτό.
Ναι. Πέρα ότι παίζει στην εθνική, είναι ενεργό κομμάτι τη εθνική ομάδα. Ναι. Καλά, το καλοκαίρι δεν έπαιζε με την εθνική. Ναι, αλλά είναι, πήγε, ήταν στα δύο τελευταία παιχνίδια. Ήταν. Και έπαιξε στο ένα ω αλλαγή. Ναι. Ναι. Στο ένα δεν έπαιξε, μεν έπαιξε λίγο στο ένα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά για να μπει να παίξει όμω ένα παιχνίδι εθνική ομάδα, ρε φίλε, πάνω να πει ότι έχει ναι. μια δεδομένη κατάσταση φυσική. Ναι. Δεν είσαι. Αλλά σίγουρα. Δεν είμαι αλλά μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή. Να σου πω κάτι. Ο Μάρκο. Τα τελευταία 12 χρόνια παίζει στη Γερμανία. Και μάλιστα τα μισά χρόνια από αυτά παίζει στην Bundesliga. Έτσι, ναι. Και τώρα σκέψω ότι αυτός ο παίχτης, οι προετοιμασίες που έχει κάνει και η παρουσία που έχει όλα αυτά τα χρόνια στη Γερμανία από άποψη φυσικής κατάστασης. Είναι και θέμα του σώματος. Και αυτό είναι. Πώς έχει δουλέψει από ναι. 15 δηλαδή, χρονών. Για παράδειγμα τώρα, ας πούμε, που λέμε ότι ο Μαύρα είναι σαν την περίπτωση του Σιώπη, που κι αυτός δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για να μπει. Γιατί ο Σιώπης, ναι, μεν. Ήταν στον Ολυμπιακό, έκανε προπονήσεις σε πλαστικό, κάτι άχαρες ώρες κτλ. Αλλά μπήκε γρήγορα, ήταν πιο έτοιμος. Ο Μαρτίνες, που ήταν στην ίδια διαδικασία με το Σιώπη, θέλει και άλλο χρόνο. Δεν είναι έτοιμος ακόμα. Το Μαρτίνες θα τον δούμε λογικά τέλη Σεπτέμβρη με αρχές Οκτώβρη. Αν δεν αλλάξει κάτι. Θέλει περισσότερο χρόνο. Γι' αυτό είναι αυτό που λες και εσύ, ότι είναι το. Σε τι, πόσο αθλητής, να το πω έτσι, είναι ο άλλος, πόσο προσέχει τον εαυτό του και τι πρόγραμμα ακολουθεί. Να. Λοιπόν, ο Μαύρα είναι ένας παίχτης που τόσα χρόνια στη Γερμανία έχει βάλει καλές βάσεις για τον οργανισμό του. Και το δείχνει σε αυτές τις πρώτες μέρες που είναι στην Θεσσαλονίκη και μετά από τον ΠΑΣ θα ξεκαθαρίσει, θα υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα, νομίζω, για το αν θα είναι στην αποστολή του κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ο Ερέρα θα τον δει πώς θα είναι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας και θα πάρει τις αποφάσεις του. Είναι όμως πιθανό να τον δούμε στην αποστολή εκείνου του παιχνιδιού. Υπάρχει όμως αυτό με τον Παζιάννα, το οποίο προηγείται και για το οποίο ο Άρης έχει ξεκινήσει από σήμερα την προετοιμασία του. Δύσκολο μάτς. Απέναντι σε μια ομάδα την οποία ο Ερέρα την είδε το περασμένο Σάββατο στην Ριζούπολη. Βρέθηκε στο γήπεδο μαζί με τον άμεσο συνεργάτη του, τον Τόλι Τερζή, και κάναν τη σχετική κατασκοπία. Και πλέον ο Άρης έχει τρεις μέρες, άλλες δύο, τρεις μαζί με τη σημερινή, για να προετοιμαστεί για το σημερινό παιχνίδι και να προλάβει να διορθώσει όσα μπορεί όσον αφορά κάποια πραγματάκια τα οποία δεν άρεσαν στον Ερέρα στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Την περασμένη Δευτέρα. Τώρα, ο Ερέρα, βέβαια, πέρα του αγώνα με τον Μπάση, έχει να διαχειριστεί και το άλλο. Το ότι από χθες και οι παίχτες, θέλοντας και εμείς, στα αποδυτήρια, ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, το συζητάνε, δεν κοίτανε να το συζητάνε. Ξέρουν ότι την επόμενη εβδομάδα έχουν ένα δυνατό ντέρμπι για το κύπελο. Δεν είναι φυσιολογικό να το. Δεν μπορούν να το αφήσουν εντελώς στην άκρη. Και αυτό το οποίο τους είπε σήμερα και ο Ερέρα στην προπόνηση. Είναι ότι δεν θέλω, λέει, να σκέφτεται από τώρα αυτό το παιχνίδι. Λέει. Έχουμε ακόμα, λέει, μια εβδομάδα για αυτό το μάτς. Προηγείται το μάτς με τα Γιάννενα. Είναι δύσκολο παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και μετά θα δούμε και τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό λέω ότι πέραν του αγωνιστικού έχει να διαχειριστεί και το πνευματικό κομμάτι. Γιατί αρκετοί από αυτούς κιόλας, είτε αυτοί που μείναν την περσίνη σεζόν, είτε αυτοί που ήρθαν φέτος. Όταν πρωτοήρθανε, τους λέγανε όλοι: να ξέρετε, κάποια στιγμή υπάρχει αυτό το παιχνίδι. Είναι το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Όπως και να το κάνουμε, και είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ντέρμπι της Ελλάδας. Και είναι λογικό να το σκέφτονται. Αλλά και οι παίχτες, και ο κόσμος, και εμείς πρέπει να αντιληφθούμε ότι πρώτα πρέπει να κοιτάξουμε όλοι το μάτς του επόμενου Σαββάτου. Είναι δύσκολο παιχνίδι για τον Άρη. Απέναντι σε έναν αντίπαλο που τον έχετε εντοπίσει πάλι σε φιλικό παιχνίδι, σε εκείνο το μάτς του. Καυτά Τζογλίου στο 0-0, εκτός έδρας κιόλας, σε μια δύσκολη έδρα, παραδοσιακά δυσκολεύει τον Άρη και εφόσον η ομάδα καταφέρει και πάρει την νίκη, θα παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας. Αυτός είναι και ο στόχος της. Άλλωστε, σε μια απαιτητική εβδομάδα, βέβαια, σε ένα απαιτητικό οκταήμερο, το οποίο ξεκινάει το ερχόμενο Σάββατο, για τους κεντρινόμενους και στο οποίο ο Ερέρα θα κληθεί να διαχειριστεί το βάθος που έχει πλέον το ρόστερ της ομάδας και τις περισσότερες επιλογές που έχει στον πάγκο μετά και από τις τελευταίες αφήξεις παιχτών που είχαμε, όπως είναι ο Μαρτίνες, όπως είναι ο Σιώπης, όπως είναι ο Μαύρη. Γιατί με την ίδια δεκάδα τρία παιχνίδια δεν βγάζει, εντάξει, εννοείται. Και αλλαγές θα δούμε. Το θέμα είναι πότε θα τις δούμε. Εγώ λέω ότι το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ είναι αδιάφορο. Δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει. Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει, καταλαβαίνει ο κόσμος που το λέω. Ότι αν πάρει τα λαδί, προκρίνεσαι εκείνη η ουσία, ναι. Εντάξει, σίγουρα. Δεν θέλω φυσικά να πάω να φάω κανένα τάλιρο. Όχι. Έτσι.
Όπως θα γούστανα να ρίξω κανένα τάλιρο. Σίγουρα. Θέλω να καταλάβει ο κόσμος αυτό που λέω. Κοίτα, εντάξει, ο Άρης έχει μια ομάδα. Τα πιο σημαντικά παιχνίδια όμως για τον Άρη. Είναι του πρωταθλήματος. Είναι με τον Μπας Γιάννα και τον Αστέρα Τρίπολη. Το πριν και το μετά. Γιατί αν ο Άρης, εγώ δεν λέω, θα πάρει δύο νίκες. Είναι θα πάει και θα είναι αίτητος μέχρι το τέλος του χρόνου. Καλά, αυτό εντάξει. Αλλά αν ο Άρης έχει 4 βαθμούς σε αυτά τα δύο μάτς. Με τον Αστέρα και τον Μπας Γιάννα και πάρει άλλον έναν βαθμό στον Πανιόνιο. Θα είναι πολύ καλά. Θα είναι δεύτερος. Θα είναι πάρα πολύ καλά. Θα είναι δεύτερος τουλάχιστον. Να. Όταν ο ΠΑΟΚ έρθει να παίξει εδώ. Μην τα πάρει και τα τρία όμως. Αν τα πάρει και τα τρία θα είναι πρώτος. Ναι, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά εγώ σου λέω, με αυτή, εγώ κόβω 4 βαθμούς από την ομάδα αυτή τη στιγμή. Ναι. Πάω και τους κόβω 4 βαθμούς. Έτσι. Που μπορεί να τις κόψω 2, μπορεί να τις κόψω 1. Έναν δεν γίνεται. Ή 2 θα τις κόψω, ή 4 θα τις κόψω, ή 5 θα τις κόψω, ή 6 θα τις κόψω, ή 9 θα τις κόψω. Ή μπορεί να τις κόψω 3. 3 γίνεται. Ναι, να χάσει ένα μάτς και να κερδίσει τα άλλα δύο. Ναι. Θα είσαι δεύτερος στη χειρότερη των περιπτώσεων. Γιατί παίζει ΠΑΟΚ ΑΕΚ ναι. και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ναι. Και θα έρθει ο ΠΑΟΚ μετά με σαν να είσαι ή δεύτερος ή πρώτος. Ναι. Αν λοιπόν εκεί στην 7η αγωνιστική είσαι δεύτερος ή πρώτος. Πας με άλλη ψυχολογία. Στα τρία ντέρμπι που ναι. ακολουθούν μετά. Όχι μόνο πας με άλλη ψυχολογία. Πας με άλλους στόχους. Και με άλλους στόχους πλέον. Ναι. 10η αγωνιστική, μιλάμε για άλλο στόχο του Άρη. Εφόσον κάνεις αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις στο πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, θα δούμε, έχουμε ακόμα δρόμο. Περίμενε, ναι, φυσικά, 3η αγωνιστική. Εγώ σου λέω ότι πώς γίνονται τα πράγματα. Και ενδιάμεσα λοιπόν από αυτά τα μάτς, που μπορεί να σε αλλάξουν κατηγορία, σίγουρα θα σε αλλάξουν κατηγορία στα μάτια όλων, σίγουρα ήδη το έχουν κάνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, σταμάτησαν τα Big 4. Παντού έγινε Big 5. Μόνο site στην Αθήνα κρατάει το Big 4. Ποιο? Γιατί είναι εκεί τέτοιο Big 4 με τον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων, δεν το έχω δει. Όσοι άλλοι γράφαν SDNA, γκαζέτα αυτή, γράφαν όλοι Big 4. Τώρα κάναν Big 5. Όλοι αυτοί. Φυσιολογικό. Λαγάκι μου ήρθανε. Καλά, κράτα τον έξω, θα τον πάρω μετά. Εκπομπή, φίλε. Εκπομπή κάνουμε. Διακόπτουμε χαζομάρες για τον καφέ. Εκπομπή γίνεται. Αυτό που το έχει κάνει το 2000. Άλλο εγώ. Άλλο εγώ. Λοιπόν. Λοιπόν. Μιλάμε σοβαρά όμως τώρα, δεν είναι ωραία, τρόικα. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, και ενδιάμεσα λοιπόν από αυτά τα σημαντικά παιχνίδια, έχεις ένα μάτς γοήτρου, σίγουρα, ναι. που ενδιαφέρει τον κόσμο πάρα πολύ, γιατί είναι το ΠΑΟΚ Άρης. Φιλικό να παίζουμε, μας ενδιαφέρει. Εννοείται. Και σε καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει να αποπροσανατολιστούμε άπαντες. Και οι παίκτες και εμείς και όλοι. Όλοι, όλοι. Ναι, φυσικά. Θέλω ο Άρης να πάει και να τους ρίξει 5 γκολ στο παιχνίδι. Θέλω όμως να αντιληφθείτε όλοι και να αντιδράτε όλοι σύμφωνα με το τι παίζετε σε αυτό το παιχνίδι. Είναι θέμα διαχείρισης. Παίζετε κατά κάποιο τρόπο η πρώτη θέση του ομίλου. Αυτό. Το πλεονέκτημα δηλαδή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στην επόμενη φάση να μην κληρωθείς με κάποιον από τις ομάδες που είναι πιο ισχυρές. Αυτό παίζεται. Εκεί. Που και αυτό μπορεί να μην καθοριστεί πλήρως. Ναι. Ανάλογα με τα αποτελέσματα. Λογικά, εντάξει, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν τον Εργοτέλη. Στην Κρήτη. Ή τον Αίτητο Σπάτων. Άρα, πρέπει όλοι, και οι παίκτες και εμείς και όλοι, να συντονιστούμε και να δουλέψουν οι ποδοσφαιριστές και ο Πάκο Ερέρα για το μάτς του Σαββάτου. Είναι κομβικό το μάτς του Σαββάτου. Σε κάθε περίπτωση. Θα πούμε μπράβο στην Τζέλσι, οι οποίοι φυσικά στην αναφορά τους για το παιχνίδι που κάνουμε τον ΠΑΟΚ θυμήθηκαν τον Άρη. Ποιο θα θυμηθούνε. Λοιπόν, θα πούμε κι άλλα συνέχεια. Για την ώρα θα πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με την συνέχεια της εκπομπής και τον καλεσμένο μας.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 42 λεπτά και μετά από τις 5. Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air. Χρήστος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα, με τον Χρήστο Κιώση στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 για την επικοινωνία στην εκπομπή. FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54526 για ένα από τα 5 που θα δώσουμε. 5 εισιτήρια για το Άρης Δυναμό Τυφλίδας το Σάββατο στο Nick Gallis Hall. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ποδόσφαιρο. Χθες είχαμε την κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδος ως γνωστόν. Ο Άρης έμαθε τους αντιπάλους του. Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ φυσικά συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Υπάρχουν όμως και άλλες δύο ομάδες στον όμιλο, οι οποίες μάλλον δεν μπορούν να αισθάνονται και τόσο τυχερές για την κλήρωση που τους έτυχε με ΠΑΟΚ και Άρη. Εγώ νομίζω ότι ο Εργοτέλης πανηγυρίζει. Λοιπόν, η μία από αυτές λοιπόν είναι ο Εργοτέλης και έχουμε μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Γενικό Διευθυντή του Εργοτέλη, τον Γιώργο τον Τουτζάρη, τον οποίο θα πάμε να καλησπερίσουμε. Γιώργο, καλησπέρα. Γιώργο. Υποθύμησα. Τι έγινε, το χάσαμε. Τι έγινε. Θα το ξαναπάρουμε τον Γιώργο Τουτζάρη. Βεβαίως, λοιπόν. Σ' ότι είμαι εγώ στο στούντιο και το κλείσε. Όχι, προς Θεό. Λοιπόν, φίλος μας είναι ο Γιώργος. Ο Γιώργος έχει διατελέσει τον Άρη. Ήταν και πρώην στέλεχος του Άρη. Ήταν στην ομάδα πριν λίγα χρόνια. Και στο μάσπε τον Μητελέσιο Καφτατζόγλου κιόλας. Κατασκοπία. Δεν ήξερε ότι θα παίξει με τον Άρη. Αλλά το παρακολούθησε το μάτς με τη Λάρισα του Καφτατζόγλου. Γιώργο, σε έχουμε τώρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εδώ ο Χρήστος λέει ότι ήσουν να λέει με τη Λάρισα για να κάνει κατασκοπία. Καλά, που ήξερε θα γίνει κλήρωση. Μπροστά είσαι. Το φαντάστηκα. Πού είσαι, στην Κρήτη είσαι τώρα? Κρήτη. Έχετε καμιά 70 βαθμούς ακόμα, πέρα, τι γίνεται εκεί? Όχι, καλά είναι, ευτυχώς φυσάει και το σώζει λίγο. Έχει αεράκι. Και το Δεκέμβριο που θα γίνει το παιχνίδι το μεταξύ μας, πάντως νομίζω ότι θα είναι πάλι πολύ καλός ο καιρός γενικό. Δεν θα είναι όπως είναι εδώ σίγουρα. Αν φυσάει, δεν θα είναι καλός ο καιρός. Ναι. Δεκέμβρη μήνα. Εκεί είναι θα το είναι πρόβλημα. Ναι. Αν θυμάστε, έχει φύγει στέγαστρο ολόκληρο από εκεί. Ναι. Α, έχει γίνει και αυτό. Ναι, σωστά. Τελικά εσείς αισθάνεστε τυχεροί ή άτυχοι με αυτή την κλήρωση τώρα? Αγωνιστικά είναι δύσκολη κλήρωση. Ναι. Είναι κακή κλήρωση. Ναι. Εμπορικά είναι καλή κλήρωση. Έτσι. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχει φιλοδοξίες κατάκτησης του Ευρωπαίου Εργοτέλης. Νομίζω ότι γενικά οι ομάδες δεύτερης κατηγορίας και της τρίτης περισσότερο πάνε στο εμπορικό κομμάτι, έτσι όπως είναι η κατάσταση στους ομίλους. Κοιτάξτε, όταν ξεκινάει το κύπελλο, επειδή είναι ένας θεσμός εκπλήξεων, όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο. Mm-hmm. Από εκεί και ύστερα είναι δύσκολη φυσικά η αποστολή μας, αλλά όσο ζω, ελπίζω, λέει. Ναι, σωστό. Εντάξει. Και θα έχετε σίγουρα και δύο παιχνίδια, όπως είπε και ο Χρήστος, εμπορικά που θα φέρουν και περισσότερο κόσμο στο γήπεδο από αυτόν που συγκεντρώνει. Εντάξει, είναι μια ευκαιρία να θυμηθεί ο κόσμος του Εργοτέλη ότι η ομάδα μπορεί και σε αυτό το επίπεδο και μπορεί να φιλοξενεί και ομάδες όπως είναι ο ΠΑΟΚ, ναι, όπως είναι ο Άρης, που είναι ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της Ελλάδος. Ναι. Οπότε είναι καλό από ψυχολογικής άποψης πιο πολύ για τον κόσμο. Ναι. Ο Εργοτέλης σε τι κατάσταση είναι τώρα? Ξέρουμε ότι πήρατε τον Καπνίδη. Αυτό ξέρουμε εμείς. Ναι. Και τον Καλογεράκη. Και τον Καλογεράκη. Ναι. Ο Εργοτέλης είναι σε μια καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Η ομάδα έχει προετοιμαστεί πολύ καλά. Απλά το ότι δεν ξεκινάμε το πρωτάθλημα είναι ένα πρόβλημα. Για μας όπως είναι και για όλες τις ομάδες κατηγορίας. Δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσουμε ακόμα, την ώρα που μιλάμε. Οπότε όλα είναι στον αέρα. Δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει, σε τι κατάσταση πρέπει να είναι η ομάδα, αν θα ξεκινήσει 15 μέρες ή 20 μέρες. Ναι. Την άλλη εβδομάδα είναι ένα πρόβλημα μεγάλο. Και αντί οι Έλληνες παράγοντες είναι συνηθισμένοι σε αυτό το σκηνικό. Από πέρυσι που υπάρχει και ένας ξένος ιδιοκτήτης στην ομάδα, ο κύριος Σάμι, φαντάζομαι για αυτόν τώρα όλο αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο. Να μην ξέρει δηλαδή πότε θα ξεκινήσει η ομάδα του το πρωτάθλημα. Ναι, είναι κάτι που τον τρελαίνει όταν με ρωτάει κάθε μέρα πότε ξεκινάμε και δεν ξέρω. Και μου λέει πώς γίνεται να μην ξέρει. Στην Αίγυπτο το ξέρουν, ακόμα και στην Αίγυπτο το ξέρουν, ναι. Ναι, και στην Ελλάδα ακόμα. Ναι, επειδή λέμε Αφρική, ούτε στην Αφρική δεν γίνονται αυτά. Τελικά μόνο εδώ γίνονται. Εμείς είμαστε μισή Αφρικανική γι' αυτό. Πάντως δεν είναι 30 Σεπτέμβρη, πάντως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, όχι. Έτσι δεν από ό,τι βλέπω είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να γίνει. Ναι. Στις 30 Σεπτέμβρη, μάλλον για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Κλήρωση έχει γίνει? Όχι. Α, τόσο καλά πάμε. Τι όχι.
Είναι 18, 19, πόσο έχουμε σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου. Υποτίθεται ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα αρχίζαμε. Μάλιστα. Υποτίθεται. Αλλά παρόλα αυτά δεν έχουμε ούτε κλήρωση. Ευτυχώς ο Άρης δεν είναι πλέον σε αυτά τα θέματα. Ευτυχώς, στα ζητήματα, βέβαια. Εντάξει. Πάντως, δεν ξέρω τις φιλοδοξίες που έχει φέτος η ομάδα σας. Οι φιλοδοξίες είναι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Τώρα με την αναδιάρθρωση που φημολογείται ακόμα δεν την έχουμε δει οριστικά. Νομίζω ότι ο πρώτος στόχος θα ήταν να είμαστε στη Super League 2 και αν έρθει και η Super League 1, απόρρια της προσπάθειας που θα κάνουμε, καλοδεχούμενη. Αυτό που βγήκε είναι το 3-1. Δηλαδή το 3 πέφτουν ναι. Και ένας παίζει μπαράζ, άρα ναι. 1-1 ναι. Όσον αφορά την, τη Football League. Ναι. Δύσκολο, αυτό είναι το μόνο δύσκολο και αυτό. Και είναι και πολύ ανταγωνιστικό φέτος το πρωτάθλημα της Football League. Με τον Ηρακλή, ναι. Με τη Δόξα, με την Παναχαϊκή. Έχει πολλές ομάδες που είναι στο ίδιο επίπεδο. Φέτος δεν νομίζω ότι ναι. Θα ζήσουμε αυτό που ζήσαμε πέρυσι. Ναι. Πάντως, έχοντας δύο φαβορί από νωρίς. Πάντως, εσείς όσον αφορά το μοντέλο ποδοσφαίρου και αυτό το οποίο θέλετε ως ομάδα, δεν αλλάζετε κάτι. Δηλαδή, ο Γκόνιας μπορεί να έφυγε, αλλά είχε έρθει ένας άλλος προπονητής που έχει την ίδια φιλοσοφία. Ναι, ήταν αυτό που ξεκινήσαμε και αυτό που είπα στην αρχή της χρονιάς, ότι δεν ξεκινάμε από την αρχή κάτι. Ξεκινάμε από εκεί που σταματήσαμε. Ναι. Και είναι σημαντικό για μας. Και το στυλ ποδοσφαίρου του Εργοτέλη, δηλαδή το να παίξει. Γιατί είδαμε έναν Εργοτέλη πέρυσι, ο οποίος άργησε, γιατί ήθελε δουλειά και ήταν και μια άπειρη ομάδα, αλλά προσπαθούσε να παίξει ποδόσφαιρο. Κάτι τέτοιο προσπαθεί να κάνει και ο Άρης από φέτος με τον Μπάκο Ερέρα και μια διαφορετική φιλοσοφία σε σχέση με αυτή των προηγούμενων ετών. Και επειδή έχει παρακολουθήσει και την ομάδα, εντοπίζει κάποια κοινά σημεία. Είναι σαν να μα βλέπουν. Ναι. Βέβαια με διαφορετικό επίπεδο ποδοσφαιριστές. Αλλά όταν προσπαθείς να αλλάξεις ένα πλάνο και ένα μοτίβο παιχνιδιού που έπαιζε η ομάδα τα προηγούμενα χρόνια σε αυτό που θέλει να κάνει ο κύριος Ερέρα, νομίζω θέλει τον χρόνο του και θέλει να κατανοήσουν οι ποδοσφαιριστές και όλοι, και όλος ο οργανισμός του Άρη αυτό που θέλει να κάνει. Και γι' αυτό ίσως... Χρειάζεται μονή. Ναι. Και γι' αυτό ίσως και ο Άρης δεν έχει καταφέρει ακόμα να σταθεροποιήσει την παρουσία του μέχρι στιγμής και την εικόνα του μέσα στα παιχνίδια. Ναι, σίγουρα. Απλά νομίζω ότι από ό,τι έχω δει ναι. Εγώ τώρα και στα τρία παιχνίδια που παρακολούθησα, νομίζω ότι ισορροπεί από το να επιβάλλει έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού με το αυτό που ξέρουν οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές, ειδικά στην Ελλάδα, να παίξουν. Και γι' αυτό νομίζω ότι καλύτερα το έχουν αφομοιώσει οι Ισπανοί παίκτες της ομάδας, ξεκινώντας από τον Κουέστα. Ναι. Νομίζω ότι προσπαθεί να παίξει με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, το να χτίσει η ομάδα από πίσω. Ναι. Όπως και το Στόπερο Βέλλας, νομίζω ότι αντιλαμβάνεται πιο εύκολα αυτό που θέλει. Γιατί γαλουχήθηκαν σε αυτή την ποδοσφαιρική σχολή και ναι, το γνωρίζουν ναι. Καλύτερα, ναι. Πάντως, ακόμα και παίκτες όπως ο Δελιζής που δεν έχει σίγουρα γαλουχηθεί σε αυτή τη σχολή, αυτό προσπαθούν να κάνουν γιατί αυτή είναι η εντολή του προπονητή. Δηλαδή, πέρσι είδαμε σε πολλές περιπτώσεις τον Δελιζή συγκεκριμένα ή τον Ζόζο να σηκώνουν την μπάλα ψηλά, να ψάχνουν το βαθιά παλιά κτλ. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, ούτε ο τερματοφύλακας πραγματικά δεν διώχνει την μπάλα ψηλά. Και αυτό νομίζω είναι. Αυτό που έλεγα ότι ο τερματοφύλακας είναι αυτός που αντιλαμβάνεται περισσότερο από όλους τον τρόπο της μετάβασης από την άμυνα στην επίθεση που θέλει ο Ερέρα. Τη split πάσα, Γιώργο μου. Ναι, ναι. Μαθαίνεις. Άμα ξέρει από ποδόσφαιρο ο άνθρωπος, split πάσα, έμαθε και τη split πάσα. Μου μαθαίνουν. Ο Παπαδόπουλος. Μάλιστα. Και πώς αυτό τον Άρη, δηλαδή, πώς τον βλέπεις, πού πιστεύεις ότι, αν και είναι λίγο νωρίς, πού πιστεύεις ότι μπορεί να φτάσει ο φετινός Άρης? Στο πρωτάθλημα ή και στο κύπελο, παιδί μου. Κοιτάξτε, ο κόσμος του Άρη σίγουρα θα ήθελε να φτάσει στο πρωτάθλημα. Ναι. Στην κορυφή. Ναι. Από τώρα. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ναι. Αυτό είδα και στο γήπεδο. Αυτό αντιλαμβάνομαι με όσους μιλάω. Ναι. Είναι βέβαια κάτι πολύ δύσκολο. Ναι. Γιατί είναι μια καινούργια ομάδα. Αλλά βέβαια η ποιότητα των ποδοσφαιριστών που έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή του επιτρέπουν να κάνει όνειρα. Τώρα, αν θα αντέξουν μέχρι το τέλος, θα δείξει. Ναι. Το πόσο υπομονή έχουν όλοι. Και στο στραβοπάτημα, να συνεχιστεί αυτό το πράγμα και να ξανασηκωθεί η ομάδα αν στραβοπατήσει. Και πέσει να συνεχίσει να παίζει αυτό το είδος ποδοσφαίρου και να μην εγκλωβιστεί μέσα σε μόνο στο αποτέλεσμα που φέρνει
ο τρόπος παιχνιδιού. Γιατί μέχρι στιγμής ο Άρης και στα φιλικά και στα επίσημα δεν έχει φέρει κάποιο άσχημο αποτέλεσμα. Εντάξει, τα επίσημα μετράνε φυσικά και θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε ο Άρης ως οργανισμός, επειδή τον έχει ζήσει και εσύ ως οργανισμό τον Άρη πριν λίγα χρόνια, πώς θα αντιδράσει και πώς θα διαχειριστεί ένα στραβό αποτέλεσμα. Πώς ένα ενδιαφέρον για αυτή την ομάδα καθαρά αγωνιστικό έτσι μέσα στο γήπεδο, στη ρίγανο αγώνα. Κάτι που δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής, παρουσιάζει το σενάριο που μακάρι να με δούμε ποτέ, αλλά λογικά θα το δούμε κάποια στιγμή. Ο Άρης να μείνει πίσω στο σκορ, να δούμε πώς θα διαχειριστεί η ομάδα με τέτοια κατάσταση. Γιατί, όχι, ρε φίλε, γιατί να ούτε στα φιλικά. Κάποια στιγμή μπορεί να μείνει. Ούτε στα φιλικά του τα επίσημα έχουμε δει τον Άρη να βρίσκεται αντιμέτωπος με αυτή την κατάσταση. Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα που λογικά να πάμε κάποια στιγμή θα την αντιμετωπίσει. Ναι. Πιστεύω ότι η ποιότητα που έχουν οι ποδοσφαιριστές του Άρη αυτή τη στιγμή νομίζω ότι θα τον βοηθήσει να αντιδράσει όπως πρέπει να αντιδράσει. Ναι. Χωρίς πανικό και να προσπαθήσει να παίξει αυτό που μαθαίνουν στην προπόνηση, αυτό που κάνουν στην προπόνηση. Έχοντας δει και τα τρία παιχνίδια της ομάδας, διακρίνεις έτσι κάποιες αδυναμίες στα δικά σου μάτια, κάποια κομμάτια του παιχνιδιού που ο Άρης χρειάζεται λίγη δουλειά ακόμα? Κοίταξε, δουλειά χρειάζεται σε όλους τους τομείς, όπως που είπαμε ότι είναι μια καινούργια ομάδα. Ναι. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι γίνονται θαύματα ούτε πατάς κουμπιά για να δουλέψουμε όλα καλά. Χρειάζονται η ομάδα χρόνο και όταν λέμε χρόνο χρειάζεται τουλάχιστον 3 μήνες ώστε να μπορέσει να αφομοιώσει και να καταλάβουν οι ποδοσφαιριστές και να βελτιώσουν την επικοινωνία μέσα στο γήπεδο. Γιατί μιλάμε για πόσους 18 ποδοσφαιριστές. 18, ναι. Είναι δύσκολο να επικοινωνήσουν αυτοί. Όσο καλοί ποδοσφαιριστές και αν είναι, χρειάζεται να καταλαβαίνουν έναν άλλον. Εγώ νομίζω ότι εκεί χρειάζεται περισσότερο και όχι στο τεχνικό κομμάτι. Ναι. Είναι καθαρά θέμα επικοινωνίας νομίζω μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Ναι. Είναι υπομονή που δείξατε εσείς πέρυσι στον Εργοντέλη με τον Γκόνια όταν ξεκίνησε η ομάδα και είχε άσχημα αποτελέσματα. Βέβαια, άρεσε ευτυχώς είχε καλά αποτελέσματα μέχρι στιγμής και στηρίξατε το πλάνο με το οποίο ξεκινήσατε. Ο Άρης έχει καλά αποτελέσματα, θα το πω για μια ακόμη φορά και αν γίνουμε κουραστικός είναι λόγω της ποιότητας που έχουν 4-5 ποδοσφαιριστές του και μπορούν να κάνουν σε μια ανύποπτη στιγμή μια φάση και να δημιουργήσουν συνθήκες που να οδηγήσουν στον γκολ. Ή ποδοσφαιριστές που να τον βοηθήσουν να αποτραπεί ένα γκολ όπως είναι ο Κουέστα. Ναι. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι η αρχή και το τέλος του Άρη είναι αυτό που δημιουργεί αυτές τις συνθήκες αισιοδοξίας. Φέτος τον Άρη. Δηλαδή το τερματοφύλακά σου και το σεντερφόρ. Ναι. Έκανε καλές επιλογές όπως φαίνεται η ομάδα σε αυτές τις θέσεις. Και του Κουέστα ήταν και μια κίνηση που πέρασε έτσι κάτω από το ραντάρ. Γιατί όλοι περιμένανε μεσοπιθετικά τι θα φέρει ο Άρης. Έτσι, μεγάλα ονόματα, το γνωρίζεις και εσύ. Αυτά και θέλει ο κόσμος. Το βιογραφικό του είναι από τα καλύτερα από αυτούς που ήρθαν. Ναι. Έχει όμως πολύ καλό βιογραφικό. Νομίζω πως ήταν πολύ σαφή επιλογή να έχεις πάνω τερματοφύλακα. Ναι. Νομίζω ότι μετά τους Ολλανδούς είναι η καλύτερη σχολή όσον αφορά το παιχνίδι με τα πόδια που θέλει ο Ερέρα. Ναι, και να σου πω κάτι, είναι και να τον ξέρει και ο προπονητής. Δηλαδή, προφανώς και είπε ότι μου τον έστειλε ένας άνθρωπος που εμπιστεύομαι πάρα πολύ. Είναι σημαντικό σε κάποιες θέσεις να παίζει. Σίγουρα, από εκεί όταν θέλει να ξεκινήσει το παιχνίδι του τερματοφύλακα, πρέπει να τον εμπιστεύεται το τερματοφύλακα και να τον εμπιστεύεται και η ομάδα. Το τερματοφύλακα είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό το έχει κερδίσει ο Κουέστα, να μην το ματιάξουμε, να συνεχίσει έτσι όπως είναι το παλικάρι. Πες μου κάτι, ένας παίκτης που έκανε εντύπωση στον Εργοντέλη μεγάλη τώρα μου ήρθε, ο Κάιπερς, αν το λέω σωστά. Αυτός τι έγινε τελικά? Ήρθε, γύρισε, κάτι το είχα αφήσει που διάβαζε διακοπές, δεν γυρνάει, γυρίζει, δεν γυρίζει, τι έγινε αυτόν? Συνεχίζει να κάνει διακοπές στο Βέλγιο. Αυτό τώρα τι, αυτός πωλήθηκε στην ΑΕ και δεν ήθελε να πάει μετά νιώσε. Τι έγινε ακριβώς? Προφανώς δεν ήθελε να πάει. Υπαναχώρησε από αυτό που είχαμε συμφωνήσει και εμείς δεν συνηθίζουμε να επαναχωρούμε από τις θέσεις μας. Εφόσον έχουμε συμφωνήσει με μια ομάδα και έχουμε δώσει τα χέρια, δεν μπορούμε μετά να γυρίζουμε πίσω. Μάλιστα. Και τώρα τι έχει τιμωρία, τον έχετε τιμωρήσει, τι καθεστώς βρίσκεται? Έχει ένα πρόστιμο και θα ακολουθήσουν ό,τι προβλέπεται από τον νόμο όσον αφορά την αντιεπαγγελματική συμπεριφορά. Προσυγή στη FIFA και τέτοια δηλαδή έχουμε τώρα, έχετε δικαστήρια θα έχετε. Είναι θέμα νομικών τώρα, δεν είναι πλέον στο χέρι μου. Ναι, αυτός πάντως δεν μπορεί να παίξει κάπου άλλο αυτή τη στιγμή, ανήκει στον Εργοτέλη. Όχι. Μάλιστα. Μήπως θέλετε να το δώσει τον Άρη. Καλός παίκτης, αλλά εκτός από καλός παίκτης, το ξέρεις και εσύ καλά,
πρέπει να έχεις και το μυαλό σου μέσα στο κεφάλι σου. Σίγουρα. Είναι βασικό σίγουρα κομμάτι και αυτό. Τώρα, πολλές φορές παρασύρονται και από μάνατζερ τα παιδιά αυτά. Άσε τον Γκάι, εξάλλου πρέπει να ζητάμε τον Ρουντέλη εμείς. Τον Έφορτ. Τον Έφορτ. Όχι. Καλό σκάουτ, Νίκο. Προσπαθεί να πουλήσει ο Εργοτέλη ένα παίκτη εδώ. Είστε φίλοι τώρα κτλ. Αλλά όχι. Όχι. Θα φάει τη θέση. Θα αναγκάσουμε να έρθω. Να το ζητήσω. Εμείς δεν πουλάμε κανέναν τώρα. Κανόνισε Παπαδόπουλε να μας βάλει κανένα γκολ ο Έφορτ. Ξεφωνητό θα φάσει. Κοίταξε, συνήθως στην Ελλάδα οι ομάδες αγοράζουν τους παίκτες που παίζουν καλά εναντίον τους. Αυτό είναι το σκάουτινγκ. Οπότε. Αν βάλει ένα γκολ ο Έφορτ. Δεν, και πέρσι έπαιζε. Έπαιζε, ναι. Αυτή έχει χάσει το τέταρτο. Έχει χάσει ένα τέταρτο. Έχει χάσει το τέταρτο, ευτυχώς. Όχι, άλλο ήταν. Ο Ενδιαγέ το έχει χάσει. Α, Ενδιαγέ. Μπέρδεψα με του Έφορτ. Εντάξει. Αυτό υπάρχει. Επειδή το έχασε, γι' αυτό έφυγε. Α, έφυγε. Γι' αυτό το έφυγε. Μάλιστα. Ωραία. Γενικότερα, μα κάνει ένα σχόλιο πώ βλέπει τη Super League. Παρακολουθεί, αφού Football League δεν έχει αυτή την περίοδο. Κοίταξε, είναι. Οι ομάδες αρχίζουν και έχει μεγάλες διαφορές, οι 5-6 ομάδες της Super League με τις υπόλοιπες. Δεν βλέπω τόσο υψηλό επίπεδο ποδοσφαίρου. Λίγοι προσπαθούν να παίξουν. Αν και υπάρχουν καλοί ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι είναι το παράδοξο. Ενώ έχει καλούς ποδοσφαιριστές, δεν βλέπουμε τόσο καλό θέαμα πέρα από 5-6 ομάδες που προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρα. Οι υπόλοιποι αρκούνται στον κλεφτοπόλεμο. Είναι κύριο γνώρισμα του πρωταθλήματός μας. Καλά, ναι, εντάξει. Αυτό και θα το συναντήσει και ο Άρης σε πολλές έδρες που θα πάει, σε πολλές ομάδες που θα έρθουν εκεί πέρα. Μία τέτοια έδρα είναι νομίζω και του ΠΑΣ. Όχι στο βαθμό που είναι άλλες, αλλά και εκεί νομίζω ότι σε ένα βαθμό θα το συναντήσει απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννα το επόμενο Σάββατο. Όλες οι ομάδες δεν είναι ο ΠΑΣ Γιάννα. Ας πούμε, 4-5 πρώτες ομάδες θα δούμε παιχνίδια που υπάρχει κατοχή από την πλευρά των μεγάλων ομάδων και θα περιμένουν να παίξουν στο λάθος του αντιπάλου. Αυτό είναι το παιχνίδι που γίνεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και όσο μεγαλώνουν οι αποστάσεις ποιοτικά, θα το βλέπουμε όλο και περισσότερο. Football League, Ηρακλής. Πάνω από την πίεση του. Α, δεν ξέρω, δεν έχω άποψη καθόλου. Δεν έχεις δει τίποτα, Βάσει ονομάτων, βάσει συμβολέων. Να, φαίνεται ότι έχει καλή ομάδα από εκεί ύστερα στο γήπεδο. Στον αγωνιστικό χώρο, δεν ξέρω. Οι άλλοι δεν έτσι, έχω δει καμία ομάδα. Βάσει συμβολέων και τα λοιπά, είναι όντως Κέρκυρα από τις ομάδες που θα πάνε να κάνουν πέντε πράγματα, νομίζω, η Δόξα. Βάσει συμβολέων είναι μετά τον Ηρακλή, νομίζω είναι η Δράμα και τα Τρίκαλα. Α, μάλιστα. Η Κέρκυρα έχει την άβρα του Σπανού από πέρσι. Προφανώς. Ναι. Προφανώς, όταν έχει έναν προπονητή ο οποίος οδήγησε την ομάδα στην μεγαλύτερη κατηγορία, έχεις ένα επιπλέον όπλο στα χέρια σου. Αυτή η αύρα μοιράστηκε μεταξύ Κέρκυρα και Ηρακλή. Ναι. Θα δείξει. Έχει πιο πολλές ομάδες η Κρήτη φέτος, έχετε εκεί Κισαμικό, Πλατανιά. Έχει ταξίδια. Μάλιστα. Εμείς σας ευχόμαστε να ξεκινήσει σε πρώτη φάση κάποια στιγμή. Είναι η καλύτερη ευχή που θα μπορούσε να δώσει. Ναι. Και θα έρθουμε για το μάτς Κυπέλλου. Και θα τα πούμε αρχές Δεκεμβρίου. Καλώς να έρθετε. Έγινε Γιώργο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά από τον Γενικό Διευθυντή του Ρωτέλη και πρώην τελικού του Άρη, τον Γιώργο Ντουτζάρη. Τον Ρωτέλη, τον οποίο άρεσε τον αντιμετωπίσει στο φινάλε των ομίλων του Κυπέλλου στις αρχές του Δεκέμβρη. 4, 5 ή 6 Δεκεμβρίου. Αν είσαι γιορτή μου, ένα ωραίο δωράκι θα μου κάνετε να πάω εκεί πέρα. Όχι, φίλε, γιορτή σου ήταν εδώ, αλλά έχει καλεσμένο, θα πάω εγώ. Μάλιστα, λοιπόν. Αν ήταν τώρα, ήταν αδιαπραγμάτευτο ότι θα είχα πάει. Εννοείται. 6 Δεκεμβρίου μπορεί και να πας. Βλέπει αν είναι τα κριτήρια του επαγγελματία έτσι, τώρα που είναι καλό ο καιρό, τώρα θέλω να πάω. 6 Δεκεμβρίου, ο συνάδελφο από την Κρήτη, μια χαρά το περιγράψει το μάτι μεσοβδόμα. Καλησπέρα από το Παγκρίτιο. Δεν είναι στον Πανετολικό, ρε φίλε. Τι, έτσι, έτσι μιλάνε για αυτή. Η κριτική. Έτσι, όχι, όντως δεν μιλάνε ακριβώς έτσι, αλλά εντάξει. Τέλος πάντων. Έχουν αυτή την προφορά. Στο Αγρίνιο. Καλή, στο Αγρίνιο, πώς θα πάμε, Ρένε. Τέσσερις ώρες. Τέσσερις είναι μόνο. Τώρα όμως είναι και. Τρεις. Ναι, αλλά έχει γίνει. Τελευταία φορά που είχαμε πάει δεν είχε γίνει καινούριο δρόμο. Εγώ όταν είχα πάει, φίλε. Το 12. Φάγαμε και το Τάλιρο. Το 12, εκεί πέρα. Το 12 ήταν. Είχα έρθει και εγώ, αν θυμάσαι. Όχι. Ναι. Το 11. Το 11 ήταν, το 11. Είχα έρθει και εγώ. Γκόλο Γιαννιώτας. Με τον Δημήτρη του Περίδη. Εγώ όχι, με άλλο. Εσύ είχες πάει με. Ναι. Και στο πηγεμό
μας παίρνουν τηλέφωνο και λέει κουρομπίλια τελικά. Ναι. Και είναι την απίστευτη απόβαση. Είναι νομίζω, αν είναι δύο μέχρι τα Γιάννενα, είναι νομίζω άλλη μία μέχρι έχει το. Αλλάξει, έχει αλλάξει, πλέον είναι καλύτερα. Το Αγρίνιο είναι πιο πολύ. Πολύ καλύτερα πλέον. Ναι, είναι καλύτερο στο δρόμο. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πέντε εισιτήρια για το παιχνίδι του Άρη με τη δυναμό Τυφλίδα. FM και όνομα τεπώνυμο στο 54526. Λοιπόν, πάμε στο break Χριστοκιός και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή. 26 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7, ορίστηκε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη για το κύπελλο Ελλάδος. Λοιπόν, θα κερδίσουμε στη Τούμπα και την άλλη μέρα δεν θα έρθουμε. Θα παίζει ο Ηρακλής. Δηλαδή, εγώ την άλλη Τετάρτη θα έρθω διακοπή μετά. Δεν νομίζω. Δεν προλαβαίνω να έρθω διακοπή την άλλη Τετάρτη. 100%. Δεν προλαβαίνω, ρε φίλε. Δεν προλαβαίνω. 100%. Δεν προλαβαίνω. Κατά θα είμαι εγώ εδώ. Δεν προλαβαίνω. Το διπλό. Λοιπόν, πάμε στο. Εδώ θα είμαι. Όντω θα είμαι εδώ. Δημήτρη Λεφάκη. Καλησπέρα από το Ιβανόφιο. Τι γίνεται, ρε Δημήτρη, κόσμο ακούμε πολύ εκεί. Τι γίνεται. Εντάξει, έχει λίγο κόσμο. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει αρκετό. Έχει καλό κόσμο για εργάσιμη μέρα και για ένα αγώνα με το Στρατόνι. Χωρίς να πω ότι. Φασαρτζίδες είναι όμως. Φωνάζουν τα παιδιά. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ο Ηρακλής έχει ξεκινήσει αρκετά καλά. Στα πρώτα αυτά 6 λεπτά. Συμπληρώνονται σε περίπου 15 χρόνια 6 λεπτά. 8-15 είναι το σκορ, καθώς ο Σέσκους έχασε τη δεύτερη βολή, δεν καταφράζει, βάλει και τις δύο, ενώ ο Αθανασούλας φτάρει για τρεις, δεν κάνει τον δύο στα δύο ο Αθανασούλας. Μέχρι στιγμής μοιράζουν τη φόντη για την ομάδα του Λευτέρη Χατζηκυριακίδη, η οποία δείχνει ένα καλό πρόσωπο επιθετικά. Αμυντικά, ωστόσο, δεν έχει καταφέρει να περιορίσει λάθος εδώ πέρα από τον Στένσοκ. Δεν έχει καταφέρει ακόμα να περιορίσει το Στρατόνι. 8-15 το σκορ, μικρή διαφορά μέχρι στιγμής. Περίμενε, ποιος κερδίζει, λεπτά. Το Στρατόνι κερδίζει. 8-15 τυπικά γηπεδούχος είναι το Στρατόνι. Α. Ο Ηρακλής κερδίζει. Α, έτσι όπως το πες νόμιζα ότι κερδίζει το Στρατόνι. Το Στρατόνι που παίζει, Β' Εθνική είναι, τι είναι. Το Στρατόνι Β' Εθνική. Κερδίζει ο Ηρακλής 8-15, μας είπες και πόντους. 8-15 μοιρασμένοι πόντοι, Τουγκαράκης, Δένας, ο Καγαρούδης, ο Σέσκους. Πού θα στηριχθεί, φέτος ο Ηρακλής, η δύναμη πυρός ποια είναι. Η δύναμη πυρός αυτή τη στιγμή περισσότερη περιφέρεια θα λέγαμε κυρίως, με Στένσοκ, με Σέσκους, με Αθανασούλα σε καλή του μέρα, με Γιαννακίδη σε καλή του μέρα και με Αγγελακόπουλο ο οποίος μπορεί να πέσει 4-5, αλλά δεν το φοβάται το μακρινό σου. Σε ποια ομάδα ήταν συμπαίκτες Αθανασούλας Γιαννακίδης. Τεστ. Με πιάνε τα διάβαση. Ενώ εμείς οι παλιοί της TV 100 που κάναμε μετάδοση στη MENT, τους θυμόμαστε και τους δύο. Αχα. Για να κλείσουμε τη γωνία για τρεις. Ναι. 8-18 στο συν 10 ο Ηρακλής. Για να κλείσει φοβερό σουτ. Φοβερό σουτ τριών πόντων. Για να κλείσει έχει τρομερό σουτ, όχι τόσο το περιφερειακό, αλλά από τις γωνίες κυρίως. Ναι. Καλός παίκτη. Μπορούσε να κάνει περισσότερα πράγματα στην καριέρα του. Είχε ένα τραυματισμό νομίζω κάποια στιγμή. Να έχει αστό, κάτι τέτοιο θα πει. Μάλιστα, άρα. Έχει πολύ καλό σουτ. 8-18 το σκορ. 3 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Ο Σοκ έχει πάρει από τον μπαμπά. Ο Σοκ προς το παρόν δεν έχει πάρει από τον μπαμπά. Τον πρόλαβες καθόλου τον μπαμπά, τον είδες καθόλου. Τον μπαμπά, όχι. Άρη και Παναθηναϊκό. Ο Τιτ Σοκ. Μεγάλος παίκτης. Μεγάλος παίκτης. Ωραία, 8-18. Νομίζω ο Ηρακλής δεν θα έχει πρόβλημα σήμερα. Θεωρητικά είναι εύκολο το μάτς. Φαινομενικά δεν θα έχει πρόβλημα. Είναι ένα τεστ προετοιμασίας, όπως μπορούμε να το πούμε. Θέλουν να δοκιμάσουν πράγματα οι παίκτες της Ελευθερίας Αντιστηριακής, ειδικά κατά ψέματα. Μάλιστα. Ωραία. Θα συνδεθούμε και αργότερα να μας πεις εξέλιξη του σκορ και βέβαια μετά τις 7 θα έχεις πιο πολλή δουλειά καθώς θα μπει ο Γιώργος στο στούντιο. Οπότε θα τα πείτε περισσότερο μεταξύ σας οι Ηρακλειδείς εδώ πέρα. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από τον Δημήτρη Λεφάκη. 8-18 προηγεί το Ηρακλής. Είναι επίσημο παιχνίδι, παιδιά, δεν είναι φιλικό. Είναι κύπελο, έτσι, στο μπάσκετ. Θα έχουμε ενημέρωση και συνέχεια. Βεβαίως. Ο Λίμπερο βρίσκεται παντού όπου υπάρχει παιχνίδι ομάδας της πόλης, Άρη ΠΑΟΚ Ηρακλή κυρίως. Προσπαθούμε να ενημερώνουμε, να είμαστε παρόντες όπου μπορούμε να είμαστε παρόντες και τα επιτρέπουν και τα οικονομικά μας γιατί. Τα οικονομικά μας είναι δικά μας. Δεν χρωστάει ευτυχώς το δημόσιο τίποτα το Λίμπερο, όπως πολλοί άλλοι. Δεν έχει οφειλές δεξιά και αριστερά και προσπαθεί να έχει εκεί που πρέπει το μπάτζετ του, ώστε να σας έχει και την καλύτερη δυνατή ενημέρωση. Αλλά λίγο πολύ βρίσκουμε την άκρη για να έχετε ενημέρωση από παντού. 8-18 στο κύπελλο Ηρακλής.
Ανοίγουμε. Ανοίγουμε. 2-31-0-287-888. Ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές για να πούμε για Παζιάννενα, για να πούμε για τον ντέρμπι της Τούμπας. Θυμίζω 26 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 στο γήπεδο της Τούμπας. Νωρίς το βάλαν. Πάω καριστή. 11. 8-9. Τι 8-9 ρε φίλε. 7 η ώρα, Τετάρτη είναι. Εντάξει. Πάω κόσμο στο γήπεδο. Τι ώρα πρέπει να πάμε τώρα, δηλαδή. 7.000 Αριάννης, στη θύρα 8 και 7. Α, δεν δίνουν εισιτήρια, το ξέρεις. Λοιπόν. Εδώ στα Γιάννα λέει ο φίλος 741, κάνουν το απίστευτο. Κλείνουν όλα τα εκδοτήρια από την Παρασκευή, ούτε του πάστα μπορούν να πάρουν. Πόσο φόβος πια, λέει ο φίλος από τον Super 3 Ιωαννίνων. Και ο 779 λέει ομάδα και κόσμος επανέφεραν τον Big 5. Άξια τους το θυμήσαμε. Ο κόσμος χειρίζεται όρημα χωρίς κακή πίεση τη σημασία και σειρά αγώνων με Γιάννη να πάω και Τρίπολη. Αφού ακούσουμε τον φίλο, θέλω να πω κάτι για το παιχνίδι με τα Γιάννενα και όλο αυτό το οποίο γίνεται, γιατί θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ωραία. Γιατί βλέπω ντου ξεντου, θα μπούμε, θα κάνουμε, θα τα σπάσουμε, θα τα κάνουμε. Κομμένα αυτά. Οπα. Το πρώτο μάτς που παίζεις μετά και κινδυνεύεις με τιμωρία είναι το Άρης ΠΑΟΚ. Φού θα τους κάνουμε και θα φάμε αγωνιστική στο κεφάλι. Σωστό. Ήρεμα. Σωστό. Ήρεμα. Υπάρχουν οι τρόποι και να μπούμε στο γήπεδο και να δούμε το ματσάκι και κερκίδα να κάνουμε και τα όλα. Δεν χρειάζονται πολλά πολλά. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ω, γεια σας. Χρυσάνθος. Θα έρθεις εδώ σε λίγο. Λοιπόν, επειδή εγώ έτσι έχω λίγο τρέλα, άκουγα πριν 10 λεπτά το Super 3 στο γέλο. Λοιπόν, και εμείς θέλω να ρωτήσω κάτι. Ναι. Έγινε σήμερα γκάλοπ στο Μετροσπορ, στον κύριο Μπούζα, για το αν θα παραμείνει ο Άρης στην πρώτη θέση. Δεν με ενδιαφέρει, φίλε. Δεν σε ενδιαφέρει. Όχι. Εμένα με ενδιαφέρει όμως. Εμένα δεν με ενδιαφέρει όμως. Πάμε σε άλλο θέμα. Πάμε να μιλήσουμε για τον Άρη. Τα δημοσιογραφικά γραφεία, ναι, που επί 7 χρόνια ξεφτιλίζαν το σύλλογο που λέγεται Άρης Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Λοιπόν, και ο κύριος Μπούζος έβγαζε σήμερα γιατί την ισοστρέφεια. Δεν μας ενδιαφέρει, μην κάνεις, μη του κάνεις διαφήμιση. Πάμε παρακάτω. Διαφήμιση. Θα την κάνω τη διαφήμιση. Όχι, φίλε, μην όπως έκανε τη Μαρούπα, όπως έβγαζε τον Παναγόπουλο, όπως έβγαζε τον Γράντα, όπως έβγαζε τον Τάτο, όπως έβγαζε τον Ντούνι. Ο Ντούνις καλός παίκτης. Καταλάβατε. Πάμε. Καταλάβατε. Πάμε να μιλήσουμε για Άρη. Πάμε στα υπόλοιπα. Ας τον Μπούζο και τον Μπούζα. Ορίστε. Πάμε στα άλλα. Ας τον Μπούζο και τον Μπούζα, λέω. Πάμε παρακάτω. Όχι, γιατί εγώ το Σάββατο έχω παιχνίδι με τα Γιάννενα. Σωστά. Και προσπαθούσε να σφύρει. Εγώ συμφωνώ με το Super 3 που βγαίνει αυτή τη στιγμή. Mm. Είναι στον αέρα του γέλο. Γέλο σε αυτά που λέει. Ναι. Και τα παιδιά που το λένε αυτό το πράγμα. Ο σύλλογος δεν είναι μια πόλη. Να σου πω κάτι. Το σύστημα το δημοσιογραφικό της πόλης, να μην πω τον Μπούζο τι έχει κάνει. Και αυτό το σύστημα κατέστρεψε 7 χρόνια τον Άρη. Νίκο, το σύστημα το ξέρω πάρα πολύ καλά και έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές. Εγώ δεν με ενδιαφέρει την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου τι θα γίνει. Εμένα με ενδιαφέρει το Σάββατο. Κατάλαβες. Εμένα με ενδιαφέρει η ομάδα να πάρει πρωτάθλημα και να μην τη βάζουν σε καλούπια. Άντε μωρέ, 4-5 και 15 στο πρωτάθλημα. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά. Και εγώ να σου πω κάτι. Μπορεί να έχει σύγκρουση με κάποιους εκεί στο γέλο, αλλά σήμερα με έπεισαν ότι δεν έχω καμία σύγκρουση με αυτούς. Έχω σύγκρουση με τους Μέρα Κλαμπ. Μια χαρά είναι τα παιδιά στο γέλο, ρε. Μια χαρά είναι όλα. Τα παιδιά και πολύ και αριανάγια και μια χαρά είναι. Και αυτή τη στιγμή ο Super 3 που βγαίνει στο άλλο και θα το κάνω διαφήμιση, το Super 3 εγώ είμαι Άρης Κύρι. Ο Super 3 που βγήκε σήμερα, μπράβο τους. Μπράβο τους. Μπράβο τους. Ωραία. Και θα σου πω κάτι. Όχι για τα Γιάννενα, δεν θα πάμε. Και γιατί θα πάει πάνω διότι τι ξέρει ποιον βάλαν πάλι. Από αυτή την ομάδα που 1972 βάλανε η μοναδική στο πλανήτη φυλακή για να πάρουν ένα τίτλο. Και το πρωτάθλημα, έλα μωρέ, δεν πειράζει, εμείς έχουμε δει στις ενεκτικά πρωτάθλημα. Είναι το 1947. Τι λέτε καλέ. Τα κουνούπια φύγανε από τα από τη χαλάστρα. Όχι, δεν φύγανε. Σε τσιμπάνε φαίνεται. Να σου πω κάτι. Εδώ η χαλάστρα είναι περήφανη και στο έχω ξαναπεί κάποιες φορές, κύριε Τσαλτίδη. Ναι. Και θα σου πω κάτι. Να πείσω, γυρίσω τώρα τι λέει ο Super 3. Λοιπόν, ο Άρης και 25.000 κόσμο που μαζεύει και στην Αθήνα θα πάει 30.000.
και στην Πόκα θα ξαναπάμε και παντού θα πηγαίνουμε. Έτσι. Και θα τους γεωποιούμε παντού. Σωστό. Γιατί ο Άρης είναι η μοναδική ομάδα που θα πάρει πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Να είστε καλά, κύριε μου. Καλό απόγευμα. Χαιρετίσματα στην Πόκα της Χαλάστρα. Έχουμε άλλο Χρήστο. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Έχουμε. Όπα, νάτος. Καλησπέρα. Χαίρετε. Παιδιά, καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα, παιδιά. Πες το μικρό σου. Μάκης λέγομαι. Μάκη. Έχω ξαναπάρει κάποιες στιγμές. Ναι. Χρειάζεται. Λοιπόν, άκου να δεις λίγο κάτι τώρα. Επειδή είμαι και εγώ 48 χρονών και επειδή είμαι φολαριανός και άρρωστος, δεν θα λέγα φίλαθλος. Λοιπόν, ναι. Ενοχλούμαι από κάτι και θα το πω. Να το πεις. Επειδή οι περισσότεροι Αριανοί φοβηθήκαμε το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, θεωρούμε τώρα ότι το πρωτάθλημα μας καίει και όχι ο ΠΑΟΚ. Εμένα με καίει ο ΠΑΟΚ. Και είναι, το πρωτάθλημα πια, γιατί έχω μαδάρα, άκουσε με, έχω μαδάρα. Και θα πάω και μέσα στην Τούμπα και θα παίξω μπάλα. Δηλαδή αυτό που ακούω από μερικούς, ότι ξέρεις, δεν κοιτάμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ γιατί έτσι, γιατί έχουμε πρωτάθλημα Τρίπολη. Πότε ακούστηκε στα τόσα χρόνια αυτό στον Άρη? Εμείς και εγώ είμαστε για αυτά τα παιχνίδια. Τα δυνατά παιχνίδια. Και δεν και εγώ είμαι για τα Γιάννενα. Θα τον πάρω τα Γιάννενα. Τι είναι τα Γιάννενα? Ποια είναι τα Γιάννενα, πες μου, Χρυσαφέ? Τα Γιάννενα είναι, είναι η ιστορία καλή των Ιαννίνων. Τίποτα παραπάνω. Άκουσε με λίγο. Μπορεί να έχουν καλή ομάδα. Άκουσε με λίγο. Αλλά και ο Πάπες. Μα και άκου. Μα δεν ακούς κιόλας. Σ' ακούω τώρα γιατί δεν ακούω για τον Πάπες. Είναι τρία μάτς μες τη βδομάδα. Η Ρεάλ Μαδρίτης να είσαι, τρία μάτς μες τη βδομάδα κάνεις διαχείριση. Μαζί σου είμαι, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά μου. Άρα, ότι γίνουν οι παοξέντες και οι φίλοι μου, ξέρεις τι μου λένε. Έχετε χεστεί πάνω σας, έτσι ακριβώς. Και δεν σας ενδιαφέρει το παιχνίδι με το πάγο. Δεν είπατε με ενδιαφέρει με το πάγο. Με ενδιαφέρει και με παραδιαφέρει. Μάτσα αυτό. Κατάλαβα. Έχω πολλά να κερδίσω και λίγα να χάσω στο συγκεκριμένο μάτσα. Δεν συμφωνώ, ρε, εγώ είμαι. Κοίταξε, κάθε παιχνίδι υπάρχει η νίκη, η ήττα και η ισοπαλία. Εδώ όμως μιλάμε για παιχνίδι ομίλου. Εδώ μιλάμε για παιχνίδι ομίλου. Αλλιώς θα μιλούσα. Αν το παιχνίδι ήταν knockout ή διπλό παιχνίδι για πρόκληση. Ξέρεις, Ανθέ μου, επειδή είστε χρόνια δημοσιογράφος και ήσουν και στον Άρη και πολλά πράγματα. Άκουσε με, ο Άρης αυτή τη στιγμή, για μένα, δεν τίθεται θέμα να λέμε, δεν μας ενδιαφέρει το παιχνίδι. Φυσικά και θα το κοιτάξει το Ερέρα όπως θα να το χτυπήσει. Έτσι, μπράβο. Δεν κατάλαβα. Ο ΠΑΟΚ, ξέρεις τι μου λένε αυτοί οι φίλοι μου, άσε πάνω και μου κάνουν και πολλά λάθη. Τι λένε οι φίλοι σου? Ο επίσημος ΠΑΟΚ. Παίζουμε τέτοιο, παίζουμε με ΑΚ, παίζουμε με Ολυμπιακό. Ο επίσημος ΠΑΟΚ προσπαθεί να το υποβαθμίσει και θα το υποβαθμίσει το μεταξύ μας παιχνίδι. Γιατί και αυτός φοβάται την γκέλα. Γιατί αν κάνει γκέλα. Αν κάνει γκέλα ο ΠΑΟΚ στο μεταξύ μας παιχνίδι, μια προπαγάνδα ετών καταραίει. Βεβαιότατα. Γι' αυτό και θέλω, κοίταξε, εκτός ότι με ενδιαφέρει, βλέπω παιχνίδι προς παιχνίδι το Σάββατο. Έτσι. Με ενδιαφέρουν τα Γιάννενα. Απλά η σημασία από το των άλλων μετά αγώνων τις 10.30 με ενδιαφέρει ο ΠΑΟΚ. Η σημασία των άλλων αγώνων είναι μεγαλύτερη. Γιατί? Και για τον ΠΑΟΚ, ξέρεις γιατί? Γιατί έχουμε άλλα δύο μάτς στο κύπελλο. Δηλαδή ο χαμένος στο ντέρμπι της Τούμπας, ναι, Καζούρα, μεταξύ μας ο νικητής θα πειράξει τον άλλον. Αλλά στην ουσία για τις ομάδες, με δύο νίκες τα επόμενα δύο περνάνε και δύο. Συμφωνούμε μαζί σου. Εγώ δεν αφιβάλλω για αυτά που λες. Ξέρεις ποιο είναι το αυτό πρόβλημα. Λέω μόνο, κάτι ότι οι παοξίδες θεωρούν ότι δεν το θέλαμε εμείς αυτό το παιχνίδι. Μας έπεσε πολύ νωρίς αυτό το παιχνίδι. Και ότι ο ΠΑΟΚ, επειδή έχει πιο έτοιμη ομάδα, φοβηθήκαμε και τώρα το κοιτάμε ότι δεν μας ενδιαφέρει. Κατάλαβε αυτό. Άμα δεν φοβούνται να βάλουν ξένο διαιτητή. Ναι, γιατί μου λέει μετά τι παίζουμε. Εμείς αύριο λέει παίζουμε την Πέμπτη με την Τζέλσι, Κυριακή παίζουμε με ΑΕΚ. Παίζουμε και με εσάς, παίζουμε και με Ολυμπιακό. Μην μιλάς δηλαδή για πανιόνι, για σφαίρα. Φίλε μου, εγώ ξέρεις τι βλέπω, μια και το πήγες εκεί από χθες, επειδή ακούω και το Ολύμπερο και τις γραμμές που βγαίνουν κτλ. Ο Παοκτσής ασχολείται πρώτα με το μάτς με τον Άρη, μετά με το μάτς με την Τζέλσι και μετά με το μάτς με την ΑΕΚ. Συμφωνώ μαζί σου. Έτσι. Α, μπράβο, συμφωνώ. Εκεί τελείωσα, εκεί τελειώνουν όλα και δεν το παραδεχτούν ποτέ. Α, μπράβο. Έτσι. Εγώ όμως προσωπικά, για να είμαι ειλικρινής, εγώ 4 χρόνια πάντα έλεγα να ανέβω και να πάρω, να κερδίσω το. Όχι γιατί είναι το μίσος μεταξύ δύο αντιπάλων αιώνιων. Επηρεάζομαστε, εδώ είναι ο γείτονας. Ναι, επηρεάζουμε και δεν μπορώ, ρε φίλε. Εγώ αυτή τη στιγμή την Τετάρτη το θέλω το παιχνίδι. Δηλαδή το θέλω. Θέλω να πάει η ομάδα μου να παίξει κάτι μπάλα. Δεν με ενδιαφέρει. Το Σάββατο και μετά ασχοληθούμε. Θέλω, με όχι να το κερδίσουμε. Αν μπορούμε να το κερδίσουμε, αλλά θέλω να παίξει μπάλα και να του κοιτάξει τα μάτια. Να σου πω κάτι, που μου έχει πει φίλο μου, ο οποίο έχει ζήσει πολλά χρόνια στην Αθήνα, έχει ζήσει πολλά χρόνια και στη Θεσσαλονίκη. Μου λέει, δικιά του γνώμη τουλάχιστον είναι αυτή, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο το αποκλείεται αυτό στην πραγματικότητα. Λέει, το Άρης ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Άρης, πες το πώς θες, λέει, έχει πολύ μεγαλύτερη ένταση από το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Έχει, αλλά όχι το συγκεκριμένο. Να είσαι καλά, Μάκη. Αλλά το περιμένω, ναι. Το να είσαι καλά, παιδιά. Να είσαι καλά, Μάκη. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Καλησπέρα. Το σημαντικό μάτς είναι το Σάββατο. Πάμε, παρακαλώ. Καλησπέρα. Χαίρετε. Εγώ είμαι. Εσείς είστε.
Λοιπόν, Παναγιώτης. Γεια σου, Παναγιώτη. Τα έχουμε ξαναπεί. Ναι. Και θα τα λέμε. Τώρα ας αφήσουμε τι λένε οι φίλοι των φίλων και των παραφίλων. Αυτό που λέει 79. Τώρα... Αυτό το τυράκι λες σου περνάνε οι παοξίδες φιλαράκι. Βήμα-βήμα τα μάτς. Σε όμιλο είμαστε με ΠΑΟΚ. Δεν είναι νοκάουτ. Λοιπόν, αυτοί έχουν το πρόβλημα και έχει δίκιο. Εφόσον δημοσιογράφος του σταθμού σας τη Δευτέρα καθόταν και σχολίαζε τα πέναλτι του Άρη και ήταν καρφωμένος. Μήπως και ο Άρης, ασχολούνται. Μήπως και ο Άρης κάνει το χ και μας φτάσουν στη βαθμολογία. Όλα τα υπόλοιπα τα δεν ασχολούνται και τα δεν κάνουν. Από αυτούς λέω είναι που δεν ασχολούνται. Από αυτούς που δεν ασχολούνται, που είμαστε μικρή ομάδα. Που, θα που θα παίζαμε για την παραμονή και τα λοιπά. Να σου πω κάτι. Πάντων. Στην πορεία ποιος εκδίδεται. Εγώ δεν θα σου πω. Δεν θα σου το πάω ούτε στο άλλο άκρο. Γιατί και εμείς ορισμένοι έχουμε ξεφύγει λίγο. Ορισμένοι έχουμε νομίζουμε θα κάνουμε 30 στα 30. Νομίζουμε ότι με τις τρεις νίκες. Γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Σε αυτό το σύλλογο πρέπει να τα λέμε όλα. Και πρέπει να τα λέμε στα καλά. Εμείς κοροϊδεύαμε τους παοκτσίδες ότι είναι πρωταθλητές Αυγούστου και βλέπω ότι κάποιοι εμείς κάνουν βγήκαμε το όμως. Ίδιο. Εμείς βγήκαμε πρωταθλητές Αυγούστου. Καλά, αυτό εννοείται. Αυτό... Ήμασταν πρώτοι. 31 Αυγούστου ήμασταν πρώτοι, ναι. Αυτά να τα λέμε. Και όπως όλα δείχνουν πάμε και για φουλ και για Σεπτεμβρίου. Ποιος μας πιάνει. Ναι, απλά δες. Δεν κερδίσαμε και κάνα μεγαθύριο, παιδιά. Ναι. Δεν κερδίσαμε κανένα μεγαθύριο. Η ομάδα αυτή τη στιγμή όμως είναι το καλό Παναγιώτη. Ρεαλιστικά. Η ομάδα όμως κέρδισε τρία μάτς ενώ είναι στο 50% ακόμα. Ωραία. Ο Παναθηναϊκός ποια μάτς κέρδισε χρήμα που τον είχαν για υποβιβασμό. Τα ίδια, τα ίδια. Ωραία. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός τώρα τι να πει. Ο Παναθηναϊκός ακολουθεί εμάς το πρόγραμμα. Άσε το μείον 6. Ο Παναθηναϊκός ακολουθεί εμάς το πρόγραμμα. Ωραία. Κέρδισε τα ίδια τα παιχνίδια. Ναι, ναι. Ωραία, αυτό και μόνο λέει κάτι. Ότι τα κέρδισε ο Παναθηναϊκός, ο διαλυμένος, με τα πιτσιρίκια. Αλλά δεν είναι διαλυμένος, αλλά τέλος πάντων. Με τα πιτσιρίκια, Χρήσανθη, τώρα μην τρελαθούμε. Τα πιτσιρίκια όμως δεν θα έχουν διάρκεια. Ο Άρης, ναι. Περιμένουμε να είναι πολύ καλύτερος στο μέλλον. Με το ρόστερ που έχει. Όμως ακόμα. Ναι, εντάξει. Περιμένουμε. Και όσο για το μάτς με τον ΠΑΟΚ, εγώ είμαι της άποψης ότι δεν με ενδιαφέρει τόσο. Δεν με ενδιαφέρει στο όριο που μπορεί να μην σε ενδιαφέρει να το. Η ουσία για μένα είναι να πάρω το διπλό στα Γιάννενα. Έτσι. Ή έστω το Χ. Έστω το Χ. Και να κερδίσω την Τρίπολη που είναι πολύ δύσκολο μάτς με την Τρίπολη. Αν δεν μπορώ να πάρω 6, θέλω 4 βαθμούς στα 2 μάτς. Αν αυτό δεν μπορώ να πάρω 6. Και τώρα με τον ΠΑΟΚ να σε πω και κάτι. Θα περάσουμε στο κύπελο. Δεν μου λέει κάτι, άμα ήταν μάτς. Κοίταξε, ακόμα και μία ήττα σε ένα τέτοιο μάτς, άμα είναι όμως με μεγάλο σκορ ή οτιδήποτε άλλο. Άμα είναι 5-0, θα το αλλάζει το πράγμα. Όλα παίζουν ρόλο πολλά πράγματα. Δεν είπαμε να πάμε τώρα εκεί πέρα και να ξεφτυλιστούμε τώρα, μην τρελαθούμε. Ούτε πάμε για να χάσουμε φυσικά. Με 1-0. Ούτε αυτό θέλουμε, αλλά. Δεν το θέλεις αυτό. Ναι. Δεν το θέλεις και δεν είναι αυτό το DNA του συλλόγου σου. Ναι. Αλλά σου λέω ότι προτιμώ, ας πούμε, χτύπα ξύλο, να χάσω εκεί παρά να χάσω την 7η αγωνιστική. Σωστό. Με στο σπίτι μου. Σωστό. Και σωστό. Στη διοργάνωση που κρίνει κάτι εκείνο το μάτς. Σωστό. Σωστό. Είναι ένα παιχνίδι, κυπέλου, ένα παιχνίδι κυπέλου που το έχεις την εξέλιξη, την έχεις μετά. Γιατί παίζεις με δύο ομάδες μικρότερης κατηγορίας. Έτσι. Και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Τον παπά ότι οι παοκτσίδες δεν ασχολούνται με αυτό το μάτς, μην τον τρώμε. Πιο ήταν η χειρότερη κλήρωση που μπορούσε να τύχει στον ΠΑΟΚ ήταν ο Άρης. Ό,τι και να λένε και νεοφώτης τους να σε λένε, είναι η μόνη ομάδα ο Άρης που μία στραβοκλωτσιά να γίνει και να τους κάνουμε το 0-1 θα θυμηθούνε ποια ομάδα ήτανε πριν 4-5 χρόνια. Γιατί έχουν ξεχάσει πως είναι να χάνεις από τον Άρη. Αυτοί νόμιζαν ότι είναι τα αφεντικά εδώ πέρα και δεν ξέρω εγώ τι. Έχουν ξεχάσει τι ζημιά μπορεί να τους κάνει ο Άρης με ένα διπλό. Ναι. Μη μας περνάνε τον παπά ότι δίθενται. Μια χαρά ασχολούνται. Τον Άρη θέλουν να κερδίσουν. Τον Άρη θέλουν. Μια ζωή ο Άρης τους έκυγε. Όταν ήταν ο Άρης στη Β' ασχολιόντουσαν με τον Άρη. Δεν ασχοληθούν τώρα. Να σε καλά. Δεν θα ασχοληθούν τώρα με τον Άρη. Αυτά παιδιά. Να σε καλά. Νομίζω έχουμε άλλον. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Με αυτούς αδιάφορος ούτε στο τάβλε. Γεια σου Στέλιο.
Ούτε στο τάκ. Δεν είσαι ιδανικός εσύ για αυτή τη βδομάδα, να ξέρεις. είσαι για άλλο εσύ. Αυτή τη βδομάδα δεν σκέφτεσαι κανονικά. Ναι. Μα, είσαι άστο, ναι. Θέλει μια ένεση εσύ να ξυπνήσεις Τετάρτη βράδυ μετά το μάτς. Να σου πούμε τι έγινε. Μέχρι να γίνει άσεση. Και με τα παιδιά. Τον Νικόλα εκεί, το κοριτσάκι σου, αυτό, τέλος. Ούτε στο τάβλημα αυτό. Δεν είσαι καλός σύμβουλος. Αρχίζουν να ανεβαίνουν ήδη. Οι στιγμοί σου ανεβαίνουν ήδη. Τι έγινε με τα παιδιά, φίλε. Ούτε στο τάβλημα. Φίλε, τι να κάνω. Να πάμε μια παντόφλα τη μάχη, πρόσεχε. Όχι. Ήταν να πάμε τα παιδιά μας από τα αθλήματα που κάνουν. Αλλά δεν έχει σημασία. Πετάνε πέτρες. Θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Σταδιακά. Πυροβολία. Σταδιακά. Πες τους και εγώ. Παρεπτόντως, εσύ φταίς για το γιο μου σε ένα σημείο. Νομίζουν ότι φταίω εγώ. Είμαστε προχθές. Τελειώνει το παιχνίδι. Τραβάω βίντεο. Μόλις έχει τελειώσει το μάτς. Οι παίκτες είναι με τον κόσμο εκεί. Κάνουν χειροκροτήματα και τα λοιπά. Και ενώ τραβάω βίντεο τους παίκτες και τα λοιπά, ακούγεται μια φωνή από δίπλα. Ανταριανάρα! Φωνάει στο μικρόφωνο, ρε θέλει να θέλει. Αυτό όμως το κάνει ο γιος μου. Ναι, μη φωνάει στο μικρόφωνο. Λέω ρε αγόρι μου. Τι έχει ο τίτιδα. Καλά σου λέει. Μη φωνάει στο μικρόφωνο, ρε Χρυσάνθε. Τι έχει ο τίτιδα. Κάποιος μπορεί να το έχει δυνατά. Κατάλαβες. Και να τον αγκάσει το χαμηλώσει. Πιάσε και εσείς. Πιάσε μας, ρε Βάδου. Ανταριανάρα είπαμε, ρε φίλε. Τι να χαμηλώσει. Το δυναμώσει. Μην το φωνάει. Πες και εσύ το γιος, θέλει και εγώ κάποτε ήμουν αθλητής. Εγώ φίλε με αυτούς δεν μπορώ ούτε να τους βλέπω. Ούτε να τους έχω στα μάτια μου, τους μυρίζω δεν θέλω. Ντροπή. Νομίζω όντως δεν είναι σε καλή κατάσταση. Φίλε, εγώ λέω ότι πρέπει να συνεχίσουμε τα παιδιά και να ξαναμιλήσουμε την άλλη Πέμπτη. Γιατί δεν μιλήσαμε από χθες, είναι η αλήθεια. Αδιαφορός ποτέ. Ευτυχώς το μάτι είναι στην Τούμπα. Γιατί αλλιώς συνελήφθηκε τέτοιο. Γιωργάκη, εισιτήρια. Αφού δεν είναι τέρμι. Θα δώσουμε σε σένα. Γιωργάκη, εισιτήρια. Αφού δεν είναι τέρμι, έχεις δίκιο, ναι. Δεν είναι τέρμι. Νεοφώτιστη είμαστε εμείς. Δώσε εισιτήρια. Θα πήγαινες. Εδώ ρε παντού το πόλι 300 εκεί μέσα. Μην γελάς, τώρα δεν μπορεί να μην πήγαινες τώρα. Τώρα δεν μπορείς να πας. Τώρα μπορεί να μην πήγαινες. Τώρα δεν θα πας, άστο. Συνελήφθη πατέρας δύο παιδιών και τέτοια, άστα τώρα αυτό δεν κάνει. Παπαδόπουλε, εδώ είχαμε πάει με 300. Αυτό το 300, θα πήγαινες. Και 50 θα πήγαινες. Πριν 10 χρόνια όμως. Όχι τώρα. Τώρα και 10 πάω. Πας. Και 10. Μια παντόφλα από τη μάχη. Δεν έχει καλά. Με αυτούς δεν μπορώ. Γι' αυτό δεν θα πας. Μα το ξέρω. Επειδή θα γυρίσει το μάτι σου, γι' αυτό δεν θα σε αφήσω εγώ να πας καταρχήν. Δεν έχει κόρα. Το μάτι μου ασπρίζει. Λοιπόν, κλείνω. Γεια σου Στέλιο. Έχουμε άλλον Χρήστο. Ωραία, πάμε στο διάλειμμα. Πάμε θα πάει μέσα ή μετά από 3 χρόνια θα βγει. Δεν είσαι καλή κατάσταση αυτός όμως. Δεν είσαι. Αυτό δεν θα το μιλήσει τώρα. Δεν είναι, όχι. Λοιπόν. Φιλικό παιχνίδι να παίζει. Φιλικό παιχνίδι, μην τον αφήσει εκεί γύρω. Δεν τον είχα ζήσει ποτέ σε τέτοια κατάσταση. Γι' αυτό δεν είναι. Πώ είναι, σπουδάλει σα μία τα σκυλιά που το τρέχει το σάλιο. Έτσι είναι τώρα. Λοιπόν, break, ναι, και επιστρέφουμε σε λίγο. Για το τέλος, ναι. Επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής All About Aris On Air. Χρήστος Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος. Στα μικρόφωνα, Χρήστος και όσοι στη ρύθμιση του ήχου. Το χαλί δεν αλλάζει ακόμα. Θα το αλλάξουμε. Πού θα πάει. Ούτε πρόκειται. Θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, ανοιχτές οι γραμμές 2-31-0. Όχι, δεν θα μπει εκεί. 2-31-0-287 και 38. Μαζί μας τα Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης. Γίνει επαγγελματίας μπαρίστα με εκπαίδευση στα μυστικά της παραγωγής του καφέ. Επαγγελματίας bartender. Κάνε σεμινάρια στο σέρβις και όλα αυτά με πιστοποίηση σε λίγες μόνο μέρες. Λοιπόν, Εθνικής Αμήνης 14, τηλέφωνο 2-3-10-22-29-62 και data labs.edu.gr. Μαζί μας και η πίτσα Mr. Gold, φυσικής μεσολογίου 2 μετά το γήπεδο του ΒΑΟ. Delivery στο 62-85-86 από τη μία το μεσημέρι μέχρι και τη μία το βράδυ. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Κώστας. Γεια σου Κώστα. Λοιπόν, το παιχνίδι, αν και πρωτίστως στο παιχνίδι με τα Γιάννενα, ναι. Αλλά εμένα το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ δεν με αφήνει καθόλου ενδιαφέρον. Γιατί ξέρω ποια είναι η ομάδα που έχω να αντιμετωπίσω. Γιατί άμα στραβώσει το παιχνίδι και χάσεις από το ΜΠΑΟΚ, στο τελευταίο παιχνίδι με τον Εργοτέλεια, βάλω εγώ τον κακό σενάριο, τα Σπάντα έχουν κερδίσει τον Εργοτέλη, ναι. Ο ΠΑΟΚ στα Σπάντα θα γίνει Λίτα Λαβλέη. Θα γίνει. Και επειδή,
Θα γίνει Linda Lovely. Τι είναι το Linda Lovely? Άμα πεις στο Google θα καταλάβεις τι είναι. Μου είπανε τώρα. Και εσύ θα πας και σπάσουν τα δοκάρια και γίνει στραβή και κάνει αυτοί θα σηθούν και θα το χάσει το παιχνίδι. Και, να σου πω κάτι όμως, δεν μπορεί να κερδίσει τώρα το εργοτέλ και το ναίδι των σπάτων. Πάλα είναι ρε φίλε, μπορεί να έχει 50 δοκάρια, όλα τα βάζουμε μέσα. Ναι, εντάξει. Βλέπεις, με αυτό το σενάριο μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε ότι θα το κερδίσεις. Απλώς επειδή ξέρω ποιος είναι αντίπαλος, έτσι. Και γιατί να μην το κερδίσω εγώ, να θέτω και στον εργοτέλ, να κάτσω εγώ, να γίνω καβάλε με τον εργοτέλ, και αντί να φύγει τόσο απ' έξω από νωρίς νωρίς. Που δεν το κάνεις εσύ, έτσι. Είναι άλλο το κόνε της ομάδας. Το δικό μας. Σωστό. Αλλά είναι, για μένα το θεωρώ, δεν τον ήθελα. Λέω την αλήθεια, εγώ δεν το ήθελα το ΠΑΟΚ τώρα. Γιατί ξέρω, μόνο και μόνο για αυτό το σενάριο. Δεν με φοβίζει εμένα το σενάριο ότι δεν θα περάσω. Μόνο και μόνο για αυτό το σενάριο. Γιατί ξέρω ποια είναι αυτή η ομάδα. Είναι η ομάδα που έχει δώσει τα δικαιώματα τόσες φορές και φοβάμαι μόνο αυτό το σενάριο. Κανένα άλλο σενάριο. Για να το δεις καθόλου ψυχρά, άμα το πεις, εντάξει, λες γιατί να μην κάτσω εγώ να σηκώ, να τον πετάξω εγώ τώρα έξω τον Άρη, για να ειδικό μετά το συναντήσω και ποιος ξέρει τι γίνεται μετά. Έχω βγάλει ένα δύσκολο αντίπαλο, δηλαδή κάπως έτσι το βλέπω εγώ. Ακουγόμαι ή χαθήκα? Όχι, το μάτς φυσικά και το θέλουμε και πρέπει να το διεκδικήσουμε και τα πάντα όλα. Ναι, και έπειτα όμως... Αυτό δεν πρέπει να γίνει εις βάρος των άλλων δύο. Ακριβώς, ναι. Ναι, έτσι, αυτό είναι. Απλώς λέμε εγώ το σενάριο σε αυτό, γιατί ακούω πολλούς φίλους. Έτσι, όντως είναι αδιάφορο, γιατί λες τώρα ένα παιχνίδι, κύπελο, κρίνονται οι πρόκληση στα τέτοια, αλλά εγώ βάζω το χτυπατσίνο, ρε παιδί μου, το κακό το σενάριο, από αυτή μόνο την άποψη. Mm-hmm. Δεν το φοβάμαι από καμία άλλη περίπτωση, το φοβάμαι μόνο από αυτή την περίπτωση. Γιατί ξέρω την ομάδα. Και σιγά σιγά ανεβαίνουμε σκαλί, προχωράμε. Εγώ ελπίζω πολύ φέτος και πιστεύω ότι άμα τυχόν μέχρι το Δεκέμβριο είμαστε στις πρώτες θέσεις, θα κάνει μεταγραφή για πρωτάθλημα ο άλλος μετά. Να σε καλά. Ναι, έγινε. Άντε παιδιά, καλή συνέχεια. Να σε καλά. Και το Γενάρη είναι πιθανό να έχουμε κινήσεις. Υπάρχει αυτό το ταξίδι του Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου στην Αργεντινή, που διαβάσα το θέμα το σχετικό το πρωί στο Λαμπαουτάρης, ναι, για να εξετάσει υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους. Για μια-δυο θέσεις υπάρχει έτσι μια αρχική αναζήτηση, είναι η αλήθεια, αλλά είναι ακόμα νωρίς, είμαστε ακόμα Σεπτέμβριο, έχουμε ακόμα 3 μήνες, αλλά βέβαια ο γνωστός προγραμματισμός αυτό επιβάλλει, να ψάχνεις από τώρα τι μπορεί να πάρεις το Γενάρη. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαίρετε. Τι κάνετε, είστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Καλό είναι αυτό. Χρήσανε καταρχήν να πω ότι είμαι μαζί σου. Μαζί μου. Μην ασχολείστε καθόλου με το πι, α, όμικρον, κάπα, τι είναι αυτό. τα αρχικά δεν ξέρω και τι σημαίνουν, τέλος πάντων. Ούτε μην εγώ έχω μάθει ακριβώς. Ναι, τα αλλάζουν κατά καιρούς. Ξεσύνησα το σήμα, τι μάρκα καπνίζει ο πρόεδρος, μετά βάζουμε ανοιχτά φτερά, κλειστά φτερά, πέρα κλουμπ, άκτιστα, τέλος πάντων, άσπαστα. Εγώ είμαι ο Άρης Θεσσαλονίκης, είμαι και θα είμαι, έτσι. 25 Μαρτίου 1914, μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Πάμε παρακάτω. Ναι. Θέλω μία χάρη, αν και δεν ξέρω ισπανικά, αν μπορείτε μεταφέρετε λίγο στον κύριο Ερέρα, να κατεβάσει μία εντεκάδα με αυτήν εδώ την ομάδα. Την δεύτερη ομάδα μου θέλω να κατεβάσει. Μπορεί. Θέλω να πάει μέσα στην Τούμπα και να κατεβάσει την δεύτερη ομάδα μου. Να βάλει τον Αναγνωστόπουλο. Τον Κωνσταντινίδη. Να βάλει Κωνσταντινίδη, να πάρει και παιχνίδια. Θα βάλει αρκετούς από αυτούς. Έτσι, να βάλει τον Παυλίδη, το πουλέν μου, το Παλικαράκι, την ψυχάρα μας. Να βάλει τα πιτσιρίκια, τον Μπουλγουρίδη, αυτά. Να τα βάλει και ο Μπουλγουρίδης έχει φύγει. Αλλά έχεις και άλλους. Τον Μπακούτσι, τον Μπακαλιάνη. Γιατί έβλεπε, όχι και τόσο πολύ. Εντάξει, είπαμε να μην φτάσουμε και εκεί. Γιατί τι να βάλω τώρα, να βάλω τώρα τον Μπρούνο Γκάμα να παίξει με τον Μπάουκ. Δεν χρειάζεται, έχω Μαρτίνες, ρε φίλε. Έχω Μαρτίνες. Αν είναι έτοιμος μέχρι τότε, περίμενα. Α, μην είναι έτοιμος. Αυτή είναι η αλμπιωματική σου πλέον. Κολάσο. Νασλίδης με φανέλα Super 3 από κάτω να τη σηκώσει. Όχι, μα
Άμα βάλει ένα λίδι γκολ μέσα στην Τούμπα, δεν θα κοιμηθώ τα διαβατά. Εγώ πιστεύω αυτό είναι τόσο τρελό. Τόσο τρελό που μπορεί να ανέβει πάνω στα κάγκελα τη 4 και να πανηγυρίζει. Έτσι. Άρα εντάξει. Το βγάλαμε. Ας σοβαρευτούμε λίγο, πάμε λίγο στα σοβαρά. Ναι. Είπες μια πάρα πολύ, πολύ σοφή κουβέντα και πρέπει να την κρατήσουν σαν θρησκευτική ευλάβη οι φιλαθλοί του Άρη. Μην κάνετε την παραμικρή χαζομάρα στα Γιάννενα. Έτσι. Θα πάμε, έχει τρόπους όπως λες να μπει, δεν μπορεί να σε απαγορεύσει κανείς. Μαχαλομαγκές είναι αυτά, απαγορεύω και τη μεμονωμένη. Τι θα πάρω εγώ τα μάξι μου να πάω Γιάννενα και τι θα έχει μπλόκο. Να δούμε καταρχήν αύριο ή την Παρασκευή το αργότερο, αν ο Βασιλιάδης επιτρέψει τη μεμονωμένη. Γιατί μπορεί να γίνει μεμονωμένη. Όπως έγινε στη Λαμία. Αλλά ακόμα και αν την απαγορεύσει, εμείς δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Θα κάνουμε, θα ράνουμε, όχι εμείς θα μπούμε. Θα πάμε και θα πάμε στο... και θα δούμε το μάτς. Όμορφα και ωραία. Θέλω πάω, ρε φίλε. Και αν, θέλω πω, να πω και κάτι ακόμα, το λέω δημόσια και δεν πρέπει θεωρητικά το λέω. Αν είναι να κάνεις κάτι, δεν θα το πούμε δημόσια. Έτσι. Αλλά το λες δημόσια. Το λέω τώρα μία φορά. Κατάλαβες. Γιατί βλέπω, ακούω πολλούς που λένε θα πάμε, θα πάρουμε τσαμπουκά, ο Άρης είμαι κτλ. Όχι, ρε, όχι. Τι ρε, το λέει, για να έρθουν άλλες 15 δημιουργίες ματ. Όχι, τέτοια μήνυμα. Και πάνω απ' όλα. Και να σκεφτούμε το ματ το επόμενο που αν γίνει αυτό, κάτι τιμωρηθείς, είναι Άρης ΠΑΟΚ. Αυτό πήγα να πω. Αυτό. Είναι λουκούμι στο ψωμί που είναι βούτυρο στο ψωμί. Πα σε μια ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια είναι αγκαλιά. Έτσι. Είναι αγκαλιά. Αγκαλιά και παγίδα θα υπάρξει και προβοκάτσια θα υπάρξει και πολλά τέτοια θα υπάρξουν. Έτσι. Δηλαδή, γι' αυτό εντάξει, το κεφάλι ταπεινά κάτω πάμε να δούμε την ομάδα μας που θα βρούμε τρόπο να την δούμε την ομάδα μας. 90% είναι διπλό. Μόνο άμα καμιά κακή μέρα του Άρη άμα πετύχει το φοβάμαι αυτό το μάτς. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Μην κάνετε το παραμικρό. Η 7η αγωνιστική μας μοιάζει. Ούτε το κύπελο. Άσο το κύπελο. Τι είναι τώρα, ένα μάτς είναι. Πάρε τα λαδιά και πέρασε. Πάρε τα λαδιά και πέρασε. Ένα μάτς είναι, ρε φίλε. Ένα μάτς είναι τώρα. Τι με νοιάζει. Και η ομάδα μου ακόμα προπονείται. Ναι. Ακόμα ο Μαυράη τα ονόματα των παιχτών του συμπαιχτών του δεν ξέρει. Ναι. Χαλαρώστε. Έχουμε ακόμα. Έχουμε. Θα ξαναβρεθώ με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο. Το ελπίζω. Όταν θα είμαι και εγώ έτοιμο. Αυτά. Έγινε, φίλε μου, να είσαι καλά. Πίστη στην ομάδα και υπομονή σας παρακαλώ στην πρώτη στραβή που κάποτε θα έρθει. Ναι, έγινε. Έτσι είναι. Εκεί, πίστη. Αυτά. Να σε καλά. Να σε πάμε καλά. Στον επόμενο. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Χαίρετε. Κοιτάξτε, πρέπει να βγούμε από αυτό το τρυπάκι με το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, να κοιτάξουμε τα άλλα τα παιχνίδια, κοιτάξουμε αυτό που έρχεται τώρα. Σωστά. Έτσι. Και εγώ συμφωνώ με τον Χρήστο ότι είναι ένα μάτς το οποίο άστο να πάει, πρέπει να... Έχεις για το κύπελο είναι για πολύ βάθος. Εσύ, για πολύ από τη Δευτέρα, από την Κυριακή μέχρι την Τετάρτη θα ασχοληθώ με αυτό το παιχνίδι. Θα ασχοληθώ. Θέλω να κερδίσω. Θέλω να πάω εκεί να παίξω μπάλα και να κερδίσω. Αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού μου να έχω. Κέρδισα. Πολύ ωραία. Πάω παρακάτω, πέρασα στο κύπελο. Έχασα. Έχω δύο μάτς να αποκριθώ. Και έχω την Κυριακή που ακολουθεί ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ο Αστέρας Τρίπολης για μένα είναι ο μόνος βασικός σου αντίπαλος μαζί με τον Ατρόμητο που θα διεκδικήσει στην Ευρώπη. Πολύ τώρα, σωστά μιλάς. Θα μπορέσω, πρόσεξε με λίγο. Θα μπορέσω να πάω κάτι παραπάνω. Δηλαδή, άμα κάνω 5 νίκες μέχρι τον Αστέρα Τρίπολης και κάνω μετά και άλλες δύο, όπως είπαμε, και φτάσω και έχω 18, 19, 20 βαθμούς στην 7η αγωνιστική. Ναι, θα πω παιδιά, μπορώ να πω και για κάτι παραπάνω, να το διεκδικήσω. Αλλά βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα. Εγώ αυτό μόνο λέω, γιατί καμιά φορά τέτοια παιχνίδια παρασύρουν και τον κόσμο, παρασύρουν και τους παίκτες. Βρε, ο κόσμος μπορεί να λέει ότι θέλει. Εντάξει. Εξαρτάται και φυσικά και από τα αποτελέσματα τι θα φέρει στα Γιάννενα. Αλλά ρε παιδί μου, το βάρος σου μετά θα πει στον Αστέρα Τρίπολης. Δεν παρά πει Τετάρτη το βάρος. Σίγουρα θα έχει αλλαγές ομάδα. Και ο ΠΑΟΚ το ίδιο θα κάνει. Και ο ΠΑΟΚ... Το ίδιο θα κάνουν το ίδιο πράγμα. Έτσι. Δεν υπάρχει και ο ΠΑΟΚ πρέπει να σε προσέξει, να σε κάνει καλή φιλοξενία γιατί έρχεται σε 10 μέρες. Πρέπει γιατί, όλα ο, να... Ο ΠΑΟΚ πότε ήταν, ρε, πέρσι ή πρόπερσι ήταν στο κύπελο στον Όμιλο που το πρώτο μάτς το έχασε από, νομίζω από τα Γιάννενα, ναι. Το είχε χάσει. Από ποιο το είχε χάσει. Το έχασε το ένα μάτς και πέρασε στα επόμενα δύο στο κύπελο. Τι έγινε, απλά υπάρχει. Να σου πω κάτι. Αν ήταν Ατρόμητος ή Αστέρας Τρίπολης ή Ολυμπιακός, θα σχολιόμασταν. Τίποτα δεν θα λέγαμε. Τι θα λέγαμε. Όχι. Βάλε τα τρίτα θα λέγαμε. Απλά είναι ΠΑΟΚ. Ναι. Όπως και αντίστοιχα και αυτοί αυτό το ίδιο πρέπει... θα κάνανε. Ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Εντάξει. Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε, ότι το κύπελο είναι κάτι
το οποίο μπορείς να το φτιάξεις στην πορεία, να το διορθώσεις πότε θα είναι, από το Δεκέμβριο και μετά τα άλλα τα παιχνίδια. Ενώ το πρωτάθλημα, φίλε, δεν ξαναπαίζει, δεν ξαναγίνεται. Και ο Αστέρας Τρίπολης, όπως είπες, έχει καλή ομάδα. Έχει καλή ομάδα. Κάποιες ήττες που έκανε, έχασε εδώ πέρα δίπλα μας με είναι τον Ζόρι. Είναι φοβερά δύσκολο το μάτς. Είναι πολύ δύσκολο το μάτς με τον Αστέρα Τρίπολη και προτιμούσα να το παίξω εκτός έδρας. Δηλαδή προτιμούσα να παίξω στην Τρίπολη τώρα, αυτή την εποχή. Πιο καλά θα πήγαινα. Ο Αστέρας έχει τρεις ήττες στον Πόντο, στην κυριολεξία, με σφαγή από τον ΠΑΟΚ, με σφαγή από την ΑΕΚ. Έχει φάει δύο σφαγές και έχει χάσει από τον Ολυμπιακό στο 92. Δεν μου λες από ποια ομάδα αποκλείστηκε στην Ευρώπη ο Αστέρας Τρίπολης. Ο Αστέρας Τρίπολης αποκλείστηκε από μια, από την τέτοια, από τη Σκωτία. Πάλι με στη λεπτομέρεια. Ο Ατρόμητος αποκλείστηκε. Ναι, ναι, πάλι στη λεπτομέρεια αποκλείστηκε. Κέρδιζε 2-0 και έχασε 3-2 εκεί. Από ποια τη Χιμπέρνιαν. Και εδώ έπαιζε ένα ολόκληρο ημίχρονο με 10 και έφερε 1-1. Έγινε, φίλε μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γεια. Πάμε στον τελευταίο, κύριε Κιώση μας. Πολύ ωραία. Καλησπέρα. Έλα να πρωτοτυπήσω λίγο. Για σε θέλω σύντομο. Έχεις 1,5 λεπτό, πες ναι, ναι, ναι. Πες για τη Λίβερπουλ. Κύριε Παπαδόπουλος, σου άρεσε τα τελευταία λεπτά του αγώνα? Ωραίος, φίλε. Ωραίος. Το είδα το παιχνίδι. Ναι, 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 ναι. Ωραίο ήταν. Ναι, ναι, ναι. Ωραίο. Ωραίο παιχνίδι. Τέτοια παιχνίδια. Το είδες το μάτσι, κοιμήθηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Κέρδισε η καλύτερη ομάδα. Κέρδισε η καλύτερη ομάδα. Αλήθεια. Η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο έκανε ένα σουτ στην Ιστία που το έπιασε και ένα γκολ. Αλήθεια είναι. Στο σύνδεσμο. Δεν πήγε στο σύνδεσμο, μου λέει ο Ματζιούκης. Γιατί δεν πήγε στο σύνδεσμο? Έχουμε και προβλήματα. Πολλά με στις 10 η ώρα το βράδυ. Πάζε, φίλε, στο σύνδεσμο εδώ της Λίβερπουλ και λύνονται τα προβλήματα όλα αυτομάτως. Αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμα στη δουλειά και έχουμε άλλες 2 ώρες δουλειά. Κύριε. Στη δουλειά και πώς μιλάς? Με hands free. Ορίστε. Έλα, προχώρα. Λοιπόν, άκου τώρα. Ο κύριος Χριστοβασίλης, θέλω να μου το επιβεβαιώσετε, είπε ότι στην εξέδρα των φιλοξενουμένων θα βάλει παιδάκια από τις ακαδημίες του Παζιάννα. Στην σύσκεψη που ναι. έγινε με την αστυνομία ναι. και την εκπρόσωπο του Άρη, ο Πας Γιάννενα ναι. πρότεινε στη θύρα ναι. των φιλοξενούμενων να μπουν τα παιδάκια από τις ακαδημίες. Και του είπε η αστυνομία ναι. όχι. Ναι, όχι. Ερώτηση και είπε η αστυνομία κρίσεως. Θα μείνει κλειστή. Ερώτηση κρίσεως. Παρακαλώ. Εάν ο υπουργός... Αυτό κατάλαβες, ερώτηση... γιατί αυτό ξέρεις γιατί θα το έκανε. Πήγε να κάνει τρίπλα της τρίπλας ο Πας Γιάννενα. Σου λέει και να μυρθούν και αν έρθουν να μην μπορούν ναι. να κάνουν αυτό που. Γιατί υπάρχει ο νόμος που λέει ότι αν κρίνει η αστυνομία εκείνη τη στιγμή. Καταλαβες. Υπάρχει ο νόμος που λέει απαγορεύεται. Αλλά άμα δούνε ό,τι έγινε πέρσι με τον ΠΑΟΚ. Που ανοίξαν μόνοι τους τις πόρτες. Κύριε Τσαλτίδη, δώσε εντολή για μεμονωμένη μετακίνηση. Ναι. Όπως έγινε και στη Λαμία. Η θύρα αυτή θα ανοίξει για τους φιλοξενούμενους. Αυτό λέμε, ναι. Και τα παιδάκια θα πάνε να καθίσουν. Ορίστε. Γι' αυτό λέω. Αυτός ήθελε λοιπόν να αποτρέψει και αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, το ξέρω τι ήθελε να κάνει ο Χριστοβασίλης και ενεργεί αυτοβούλος για την ομάδα του. Ναι. Κανένας δεν τον επηρεάζει από πίσω. Έτσι πιστεύω εγώ, ο αφελής ο Έλληνας. Πάω παρακάτω. Καλά, εντάξει, επειδή έχει δανεικό τώρα το μισθάκι. Λοιπόν, επειδή έχει δανεικό το μισθακίδι τώρα και εσύ σκέφτεσαι έτσι. Γιατί σκέφτεσαι έτσι. Λοιπόν, και πήρε και τον Κλάους. Λοιπόν, γιατί σκέφτεσαι έτσι. Ο κύριος Χριστοβασίλης, τα ναι. παιδάκια λοιπόν που θα τα βάλει, που ήθελε να τα βάλει εκεί. Μπορεί να τα βάλει στην απέναντι εξέδρα που είναι πάντοτε κλειστή και αφού θα είναι παιδάκια των ακαδημιών 100, 200, 300 ναι, μπορεί να τα βάλει στην απέναντι εξέδρα. 15. Η λύση θα βρεθεί. Ναι. Αυτοί που έχουν κλειστεί λένε, γιατί έτσι έχω μάθει όταν είχα πάει τότε, ναι, ναι, ναι. ότι δεν έχει καλά στατικά. Ναι, δεν έχει καλά στατικά. Δεν μπορεί, ας πούμε, 500 άνθρωποι να καθίσουν εκεί. Το τσιμέντο είναι χαλασμένο. Τέλος πάντων. Θα βρεθεί η λύση τότε. Γίνεται γραφικός ο κύριος Χριστοβασίλης. Δεν πειράζει, διάλεξε τα χρήματα. Καλά κάνει για την ομάδα του. Αισθάνεται ότι είναι μικρός. Ενώ ο Πας Γιάννενα δεν είναι μικρός. Εγώ τον Πας Γιάννενα το θυμάμαι. Άσε τον το θυμάσαι, 7 και 2 λεπτά φτάσαμε. Κύριε Χριστοβασίλη, η ομάδα σας είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι φαντάζεστε. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Με τον κόσμο των Ιωαννίνων δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Σωστό. Το είπα και άλλες φορές. Μπράβο. Θα έχουμε πρόβλημα με αυτούς που θα παίξουν μέσα και με αυτούς που διοικούν αυτή την ομάδα, οι οποίοι θα παίξουν, θα φαίνεται ότι θα παίζουν για αυτούς, αλλά θα παίζουν και για κάποιους άλλους. Σωστό και αυτό. Κλείσε με αυτό.
Αύριο ξανά. Να αυτό. Ναι, άντε, γεια. Έλα, τα λέμε. Λοιπόν, ακολουθεί ο Καχιαμπλέ με τον Γιώργο Ματζιού και θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 5 και με το μπασκετικό παιχνίδι μέσα στην εκπομπή. Καθώς αύριο άρχισε στις 6 παίζει με Δυναμό Τυφλή, θα έχουμε συνεχή ενημέρωση στην εξέλιξη του πρώτου επίσημου αγώνα της ομάδας του Βαγγέλη Αγγέλου για την φετινή σεζόν. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.